Καλό καλοκαίρι, ρε. Άντε, καλό καλοκαίρι. Καλό. Να είστε καλά, αδέρφια, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Είναι ωραία μερούλα σήμερα. Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, ηλιόλου στη κεντρική Μακεδονία. Φαντάζομαι το ίδιο και για την δυτική και για την ανατολική Μακεδονία και για την πατρίδα μας ολάκερη, έτσι. Πέμπτη σήμερα, 6 του Ιούνιου, σωτηρία του 2019. Αναλήψεως. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη γιορτή. Καμάν. Μεγάλο Παναήρι στη γειτονιά μας, εψέ. Μεγάλο Παναήρι. Και σήμερα συνεχίζεται. Άντε. Απλά η Εκκλησία, η ανάληψη, προφανώς το ιερέας το ζήτησε εκεί, να μην είναι μπροστά στη Βασιλή Σόλγας. Γιατί γίνεται ρημαδιού εκεί, χτυπάει άσχημα η εικόνα προφανώς. Οπότε το Παναήρι όλο είναι μέσα στην αναλήψεως. Αξίζει να πάτε. Εγώ τα λατρεύω τα Παναήρια. Και το σωστό είναι Παναήρι, όχι Παναγύρι. Άγιος Μάμας. Όχι Πανηγύρι. Η γιαγιά μου, η συγχωρημένη γλυκερία, μου έλεγε: Έλα, έχει Παναήρι η Αγία Μαρίνα αύριο. Έλα να σε πάρω κατρακύλι. Στις 9 του Μάη μήνα. Ή έλα στην Αγία Βαρβάρα. Να σε πάρω κατρακύλι. Πήγαινε εγώ. Μ' άρεσε πάρα. Κατρακύλια πρέπει να είχα στη ζωή μου σωτήρι 30. Ποιο είναι το κατρακύλι? Πω τον βλάκ. Πω παιδιά. Τι... φύγε. Αυτά με τι ρωτήσει. Φύγε. Κατρακύλι, ρε εσύ. Το κατρακύλι. Το βαριόμουν πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, να είναι καλά και που είναι η γιαγιά μου η γλυκερία συγχωρεμένη. Να είναι καλά και η Μαριγό. Γιατί νιώθω τύψεις. Μόνο για τη μία. Λέω αλλά, συνέχεια για την γλυκερία, είναι επειδή είναι η μόνη που γνώρισε. Αυτή σε τσοντάριζε. Αδικό πάρα πολύ τη Μαριγό, η οποία μου έδωσε το όνομά της, έτσι. Θεός χωρέσει και τις δύο, και τους παππούδες, και τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Λοιπόν, Ιλαρίωνος Ατάλου Θαυματουργού Βαλερίας Μαρκίας Ανούβ Βυσαρίων. Χρόνια πολλά και καλά στη Βαλέρια Χριστοδουλίδου, αγαπημένη και πανέμορφη ηθοποιός και τραγουδίστρια. Θα τη θυμάστε πολύ από το «Θα σε δω στην κόλαση, αγάπη μου». Βυσαρίωνα δεν είναι σήμερα, είναι το γιορτάζουν τον Σεπτέμβριο οι Βυσαρίωνες. Τέλος το Χριστουανέστη σήμερα, από σήμερα τέλος το Χριστουανέστη. Δηλαδή αν βγει ο Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία σήμερα και πει Χριστουανέστη θα φάει σφαλιάρα. Αλλά δεν ξέρει αυτός, τελευταία μέρα ήταν ψε, δεν βγήκε, τέλος. Από σήμερα είμαστε back to Άγιος ο Θεός. Κλείσε τη μουσική λιγάκι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, 11 παρατέταρτο θα γίνει η κλήρωση. Το quiz το αφιερώνω στον Σωτήρη το Δασκαλάκη και θα καταλάβετε γιατί, που είναι σήμερα μαζί μας. Ένας τύπος πάει στον ψυχίατρο και λέει: Ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι κότα. Του λέει ο ψυχίατρος: Γιατί δεν τον κλείνεις κάπου να ησυχάσεις? Απαντάει ο τύπος: Το σκέφτηκα, αλλά χρειάζομαι τα αυγά. Την ταινία είδα εψέ το βράδυ, εννοείται στη δημόσια τηλεόραση. Από το quiz αυτό μόνο. Έτσι. Την ταινία είδα από την. Εννοείται από τη δημόσια τηλεόραση. Από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση εψέ το βράδυ. Όχι ποια ταινία, την. Δηλαδή είναι το quiz, είναι για όλη την κοινωνία. Ο Σωτήρης δεν το άκουσε, το ξαναλέω. Να το ξαναπώ, Σωτήρη. Εγώ κατάλαβα το διάλογο ποια ταινία είναι. Δεν το άκουσε. Ναι, την είναι, κατάλαβε όμω. Ένα τύπο πάει στον ψυχίατρο. Και λέει, ο αδερφός μου, έχουμε πρόβλημα στο σπίτι, πιστεύει ότι είναι κότα. Του λέει ο ψυχίατρος, γιατί δεν τον κλείνεις κάπου να ησυχάσεις? Και απαντάει ο τύπος, το σκέφτηκα, αλλά χρειάζομαι τα αυγά. Λοιπόν, αυτό, FM κενό, τώρα το άκουσες, FM κενό, FM κενό, FM κενό, δεν υπάρχει, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, έχουμε πάρα πάρα πολύ πράγμα σήμερα, πάμε το χαλάκι μας λιγάκι. Επιτέλους, μετά από 3-4 μήνες μπορώ να αναφωνήσω. Ρωμανίστα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Επιτέλους, μετά από 4-5 μήνες. Επιτέλους, ότι σε λατρεύω και ότι σε αγαπώ είναι γνωστό. Αλλά επιτέλους μπορώ να συμφωνώ. Στο μήνυμά σου από το πρώτο γράμμα μέχρι το τελευταίο γράμμα. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 789, τον Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική. Καλημερίζουμε όσες και όσους μας στηρίζουν στη στερεά Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, όπου έχουν 800 ραδιοφωνικές επιλογές, αλλά προτιμάνε εμάς. Καλό χειμώνα και τιμή στην D-Day. Εννοείται, βαθιά υπόκληση, νομίζω και Donald Trump παρόντος, okay, όλες οι δυνάμεις που πήραν μέρος στην D-Day δώσαν το παρόν. Χθες δίνουν το παρόν. Χθες οι εκφωνητές του Open παραλίγο να με πείσουν ότι η Πορτογαλία έπαιρνε Μουντιάλ και πως ο Ρονάλντο ήταν MVP του τουρνουά. Κλείς το χαλί λιγάκι, Σωτήρη.
Μιχάλης Τσίγκρης, τον οποίο γενικά υπερσέβομαι. Γενικά τον υπερσέβομαι. Θα σε πάρει μπάλα, περίμενε. Το έκλεισε ο Χαλή Δημήτρη. Σωτήρι, μπράβο, παλικά. Περίμενε, Τσίγκρη. Τον τσίγκρισε τον Ασλάμα τώρα. Μιχάλης Τσίγκρης, που τον υπερσέβομαι, πάρα πολύ καλό χθε. Για το κομμάτι θα σχολιάσω λίγο. Ρε Γιώργο, ξεχνάω το επιθετό σου. Εσύ, ρε Γιώργο, τι είναι αυτό στο τρίτο γκολ? Ναι! Είναι ο Ρονάλντο, ναι! Δεν πώ εκνευρίζεται. Χατρίκ, το λιμό. Ναι! Ναι! Είναι ο Ρονάλντο! Κακομύριδη Ελβετή. Ρε Γιώργο, πώς σε λένε? Συμπαθές το παιδί. Άρα, Τζόρτζ. Σε βλέπω χρόνια. Oh. Θυμήστε το. Στείλε κάποιο το επιθέτω του παιδιού, ρε παιδιά. Είναι ο Μιχάλης ο Τσίγκρης. Τον πάμε τα χίλια. Γιώργο Μπάση. Τον πάμε τα χίλια. Τον άλλο, τον Γιώργο, λίγο ξεχνάω. Που βγαίνει στο Όπεν μαζί με τον. Μαζί είναι αυτή η team με τον. Με τον Μανώλη Σφακάκη. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Νομίζω ότι σήμερα θα περιγράψει ο Μανώλης Σφακάκης. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ, πραγματικά. Σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε, παιδιά. Δηλαδή, εμετός μου ήρθε. Στα τελειώματα του Ρονάλντο. Άριστε. Εμετός μου ήρθε. Ναι! Είναι ο Ρονάλντο στο τρίτο γκολ. Ναι! Απ' τη μια το εκτιμώ το ναι, βέβαια. Yeah. Γιατί ξέρετε σε ποιους ανήκει. Yeah, βέβαια. Yeah. Ρε εσύ, Γιώργο, ναι, είναι ο Ρονάλντο. Επειδή ένας βλάκας Ελβετός τον κοιτάει μία ώρα στα πέντε μέτρα. Yeah, guys. Αυτό ο Κρέσπο, ας πούμε, ποτέ. Ποτέ. Μπράβο, ρε εσύ. Σήμερα είσαι ο Ρωμανίστα. Και για την Day, εννοείται, και η άλλη παρατήρηση σου ποδοσφαιρική. Βασικό μας θεματάκι, σχολιάστε τα όσα είδαμε. Εψέ το βράδυ στο Πόρτο, έχει πολύ ψωμί. Το πρώτο γκολ από του χρόνου δεν θα μπαίνει με τίποτα. Είναι από τα τελευταία γκολ που είδαμε αυτά. Αλλάζει ο κανονισμός. Τι περιμένεις να δεις απόψε στον Κιμαράες, Ολλανδία, Αγγλία? Οι νικητές πηγαίνουν στο τελικό Πορτογαλία ή Ολλανδία ή Αγγλία για το Nations League. Πέντε διπλές. Πέντε διπλές, όχι έτσι. Ωραία. Πέντε διπλές σήμερα και πέντε διπλές αύριο. Θα πεις εσύ. Ωραία. Δώστε, τα λέω εγώ γιατί έχουμε και άλλο για απόψε. Πες γιατί πράγμα είναι. Λοιπόν, δίνουμε πέντε για σήμερα, πέντε για αύριο. Ναι. Περίμενε, Χρήστο. Για το η παράσταση της Παρασκευής. Πέντε για απόψε και πέντε για αύριο Παρασκευή. Όχι. Ωραία. Για απόψε. Πέντε σήμερα για αύριο. Α, μάλιστα. Άρα δίνουμε. Ναι. Μ' αρέσουν τα ελληνικά, τα λατρεύω. Δίνουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για αύριο. Ναι. Και αύριο, άστο τι θα δούμε. Αυτό, άστο το άλλο. Ναι. Το άλλο. Okay. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Σήμερα τη δίνουμε. Μπράβο. Μπράβο, αυτά είναι ελληνικά. Αυτά είναι ελληνικά. Είμαι έτσι, Πρίτανης. Πέντε διπλές προσκλήσεις δίνουμε για αύριο. Για αύριο. Για αύριο. Ναι. Στη σημερινή εκπομπή για αύριο. Λοιπόν, ωραία. Το πήγαμε σφιντάδα μια χαρά. Δώστε το κομμάτι. Το κομμάτι το άλλο βάλε. Οπότε να το πάμε χρονικά για να μην γίνει μπέρδεμα. Έχουμε δύο διαγωνισμούς με μεγάλη μας χαρά, τιμή μας και περηφάνεια μας. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις, χαΐνιδες κι όμως κινείται, ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, ο Σωτήρης Ασκαλάκης, μόνο που δεν δακρύζει πριν καν ξεκινήσω να το πω, απόψε στο Θέατρο Δάσους, στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Δάσους που λαμβάνει χώρα φέτος. Έτσι είναι μια σειρά εκδηλώσεων όλο το καλοκαίρι απλωμένες. Ελπίζω για τις περισσότερες, ελπίζω να έχουμε προσκλήσεις. Ελπίζω, είναι δύσκολο αυτό. Δύο διπλές προσκλήσεις, αγαπημένοι Χαΐνιδες, απόψε, με την ομάδα κι όμως κινείται, ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, στο Θέατρο Δάσους. Η παρέα του Δημήτρη Αποστολάκη, λατρεμένη λίρα και λατρεμένη μορφή, Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, τραγούδι κιθάρα, Σπυριδούλα Μπάκα στο τραγούδι. Και είναι μαζί τους, δεν ξέρω ότι πήγαν εκεί, δεν το γνώριζα αυτό, μάλλον έγινε τώρα φέτος. Κλέον Αντωνίου, τη κιθάρα, και Τάκης Κανέλος, κρουστά. Και οι δύο θεοί, τον Μοντ Πλαγκάλ, Τάκης Κανέλος, τον έχω δει πρώτη φορά 15 ετών, με τροπάου κάνσελ, τεράστια μορφή, και μετά για λίγο στα ξύλινα σπαθιά. Μεγάλη βραδιά, απόψε στο Θέατρο Δάσους, ώρα έναρξης, 9 και 4. Θα πάει καλά η βραδιά σήμερα, έχει καλό καιρό. Η Άλκης της, που εψέ αναβλήθηκε λόγω του καιρού, πηγαίνει για το Σάββατο. Το κυνηγάμε σήμερα, να δίνουμε προσκλήσεις αύριο. Το κυνηγάμε αυτό, δεν το υποσχόμαστε, μακάρι να γίνει. Και δίνουμε και πέντε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά των Αφή Διονυσίου, Στράτος, Στέλιος, Άγγελος, τι λέω, Στράτος. Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής, βραδιά αφιερωμένη στο Στράτο Διονυσίου, ένα tribute στο Στράτο Διονυσίου από τους γιους του, tribute. Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή, στο Βεργίνα Θέατρο για αύριο. Ναι. Πέντε διπλές προσκλήσεις
για να περάσεις όμορφα με γνήσιο λαϊκό τραγούδι την αυριανή βραδιά, την Παρασκευή. Δέστε και τι δίνει. Εδώ. Και τι άλλο λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η κάθε πρόσκληση, δεν είναι μόνο οι διπλές προσκλήσεις, η κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει ένα ποτό. Χικ. Άρα όχι και οι δύο μαζί, οι νικητές. Ένα ποτό η κάθε πρόσκληση. Η είσοδος. Διπλή είναι, ρε φίλε. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος θα είναι από ένα ποτό. Τότε είναι λάθος. Είναι λάθος η διατύπωση. Είναι λάθος η διατύπωση. Αυτές που δίνουμε εμείς εδώ είναι για μονή. Πάμε παρακάτω, ναι. Ωραία. Δηλαδή, είσοδος... θα πάει οι δύο και θα πούνε να πείτε από μισό. Έτσι, η είσοδος στο καζίνο του δίνουν πολλές φορές μία. Ναι. Μόνο στον νικητή. Και ο άλλος απλά μπαίνει. Η είσοδος στο καζίνο δεν είναι απαραίτητη. Οι τυχεροί θα πρέπει να βρίσκονται στο box office του καζίνου το αργότερο μέχρι 9 και 4. Το αργότερο. Δεν έχει πήγα 9 και 17. Είμαι μάγκας Έλληνας. Και μπορείτε να πάρετε και παιδιά αν θέλετε εκεί. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν με το όριο ηλικίας. Γιατί δεν μπαίνει στο καζίνο. Δεν μπαίνει στο καζίνο. Ναι. Αυτό. Άμα έχει λοιπόν, μπορεί να πάρει την κόρη σου Μάρη και να πα. Να δεις την παράσταση. Την οποία στηρίζω. Μετά να δώσεις την. Να την βάλεις σε ταξίδι, τη στείλει σπίτι και να μπει στο καζίνο. Έτσι. Στην είσοδο λέτε, είμαστε νικητές από το Λίμπερο. Έτσι. Κερδίσαμε πρόσκληση στο Λίμπερο. Οπότε, τι κάνετε. Πληκτρολογείτε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Δεν γράφετε live. Γράψτε ή Βεργίνα ή Διονυσίου ή Χαΐνιδες. Μην γράψετε live. Ή καζίνο. Ή καζίνο. Ό,τι σας βολεύει. Μη βολεύει. Το καζίνο λίγο επειδή είναι και άστο. Τους βολεύει πολλές φορές. Που απαγορεύεται άστο. Δεν χτυπάει ωραία. Από το απαγορεύεται είναι ρητό. Μην το γράφω καζίνο. Βεργίνα ή Διονυσίου γράψτε. Γράψτε Διονυσίου. Αν σε λένε Διονυσίου, π.χ. Σωτήρη Διονυσίου, γράψε. Σωτήρη Διονυσίου, Διονυσίου. Έτσι. Αποστολή στο 54526. Σωστά μιλάς. 54526. Επίσης, στο ίδιο μήνυμα, με το ίδιο μήνυμα. Μάλιστα. Μπορείς να διεκδικήσεις το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, αρκεί να απαντήσεις το απλό quiz έτσι για να συμμετέχει όλος ο κοσμάκης. Επειδή σ' αρέσουν αυτά και ξέρω ότι το τιμάς, ναι. Τώρα δεν το πρόσεξες γι' αυτό το είπες, μαζί τους... Η Αγνή Καλουμένου, την οποία πάντα, την κοπέλα... Πάντα, όχι, πάντα όμως λες και αυτούς που δεν είναι οι φίλες, ναι. Δε παιδί, με αυτό ναι. Λέω, τώρα, ότι ρίσεις εσύ. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά αυτή επειδή την ξέρεις δεν την λες. Ένας τύπος και τη Μιρέλα Πάχου την έλεγα, εντάξει, οκ. Ποια τη με αδερφούς Διονυσίου. Ένας τύπος πάει στον ψυχίατρο, ναι, και λέει πάει. Ο αδερφός μου, ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι κότα. Κότα. Ο ψυχίατρος του λέει ο ψυχίατρος του λέει γιατί δεν τον κλείνεις κάπου να ησυχάσεις. Ναι. Και απαντάει ο τύπος, το σκέφτηκα, απλά χρειάζομαι τα αυγά. Την ταινία ποιου τύπου είδα εψέ το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση. Το απαντάς, δεν χρειάζεται μπορώ να την το έχεις πω, δει. Αυτή, όχι. Χωρίς να έχω δει την ταινία. Εσύ κάνω. Όχι. Χίλια μπράβο στο ρομανίστα, ο οποίος βρίσκει την ταινία, εννοείται, και εκτιμώ ιδιαίτερα, ξέρεις τι, καταλαβαίνεις στην απάντησή του, στην απάντησή σου, κράτα τα γυαλιά. Κράτα τα γυαλιά. Για κανένα θαυμαστή της Marvel. Σήμερα είσαι ο ρομανίστα, από το πρώτο γράμμα μέχρι το τελευταίο και στα δύο μηνύματα, που αγαπώ, που λατρεύω, που προσκυνώ. Για Αγγλία να δεις τι θα γίνει. Το βρετανόσκυλο, το αγγλοσαξονικό, ο αγγλοσαξονίστας ρομανίστα, τέλος πάντων. Να πούμε αντίο στον Λέναρντ Γιόχανσον, τον επί χρόνια πρόεδρο της UEFA και της FIFA, ήταν μετά ρε παιδιά. Νομίζω, της UEFA τέλος πάντων. Ο Σούντγκρεν του είπε. Ναι, θυμάστε. Καλό ταξίδι θρίλε τον έγραψε ο Σούντγκρεν. Στο προσωπικό του λογαριασμό. Εντάξει, οκ, τόσα ναι ρε παιδιά, αιώνες, ναι. Όταν πρώτο έγινε, εγώ είχα μαλλιά. Όχι ρε φίλε, νομίζω ήταν και στην ΑΕΚ. Και ΑΕΚ, μπορεί, ναι, ναι, μπορεί. Στην ομάδα δηλαδή. Πολύ πιθανό, στην ΑΕΚ Στοχόλμης, ναι, στην ΑΕΚ Στοχόλμης. Παιδιά, θυμάστε για ποιον λόγο ο Ασλαμής είχε χαρακτηρίσει, είχε βαφτίσει τον Γιόχανσον και για περίπου μία, ναι, χρονιά ολόκληρη τον έλεγα τον Γιόχανσον. 13 χρόνια ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ Στοχόλμης. Γιατί τον είχα βαφτίσει πρόεδρο ασανσέρ, θυμάστε. Λέω, αν το θυμάστε. Για ποιον λόγο τον είχα βαφτίσει πρόεδρο ασανσέρ, τον Λέναρντ, τον Γιόχανσον. Αντίο του, καλό ταξίδι στα χαρτογράφητα νερά στα οποία ταξιδεύει από ΕΨΕ. Στις 12 η ώρα σήμερα στο Δημαρχείο η συνάντηση, η πρώτη, προφανώς πρώτη, μπορεί να είναι και τελευταία, δεν το ξέρουμε αυτό, ως δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, ο απερχόμενος δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, και λέγεται ότι θα υπάρξει μια έκπληξη στην κοινή ανακοίνωση που θα κάνουν οι δυο τους, την επίσημη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μετά την συνάντηση. Ποια είναι η έκπληξη αυτή που από ό,τι μου είπαν θα χαλάσει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης και στην ανατολική της πλευρά. Surprise. Ποια θα είναι η έκπληξη αυτή.
ότι θα είναι μαζί από εδώ και πέρα και θα συμπορεύονται. Δεν ξέρω. Τι? Μου είπε κάποιος, ετοιμάσου για μια έκπληξη. Τα γράψαμε πριν. Ότι μετά τις εκλογές, είτε βγει ο ένας είτε βγει ο άλλος, θα συμπορευτούν. Σε αυτό τώρα δεν είναι και. Τι είναι αυτό. Εμένα αυτός που μου το είπε, μου λέει θα χαλάσει πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης και στην ανατολική της πλευρά. Ναι. Θα στραβώσω πάνω. Γιατί, γιατί δυτικά έτσι κι αλλιώς εφαρμόζεται το αντικαπνιστικός νόμος, ή θα εφαρμοστεί και ανατολικά τώρα. Ναι, μεταξύ, μια δυτικά, που είπες, δυτικά το, δυτικά ναι, το κάνουν. Μια που μας είπες για δημοτικές εκλογές, που όλοι οι παοξίδες άρρωσαν και ψήφιζαν και κάνανε και ράνανε. Ναι. Το, ο Κούδας βγήκε πρώτος από τους παοξίδες. Με τον Ορφανό. Βενζινάς παοξίδες, με τον Ορφανό. Ναι. Με τον Ορφανό έβαλε ο Κούδας. Όλοι οι υπόλοιποι πάτωσαν. Ναι. Ενώ οι Αριανοί βγήκαν όλοι. Άρα χωριστήκαμε. Όπο. Αυτοί που παιδιά, όταν ανοίξουμε γραμμές, θέλω να βγει έστω ένας που ψήφισε Γιώργο Κούδα. Με τι κριτήριο τον ψήφισε? Αυτό θέλω. Όταν ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11, έτσι. Ένα βγει ένας και να πει τον ψήφισα με αυτό το κριτήριο ή με αυτά. Ένα, δύο, τρία, ξέρω εγώ. Χ συν ψ. Σωτήρας Χαλάκης και σήμερα κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Δικαιολογημένα παράπονα από τη φίλη μου τη Γεωργία. Σου έχω κι άλλο quiz. Ποια φίλη σου είπε θα πάρει τηλέφωνο εψέ και δεν την πήρε ποτέ? Ο νικητής θα φάει τραχανά από τα σεράκια μου. Το απαντώ εγώ, γιατί τραχανά το λατρεύω. Απλά τραχανά τον θέλω λίγο, αν όχι χειμώνα, με καιρό μουντό. Βάζει και τη ρήμα. Τώρα με, το, ναι, εννοείται στον Αλμυρό, ναι. Όμως μεγάλα, μεγάλα πρωινό χειμώνα, όχι. Μόνο μεγάλα, έτσι. Έτσι. Πρωινό τραχανά. Το λατρεύω. Πρωί, αλλά χειμώνα όμως. Το άλλο, το άλλο, τα αφρικανικά κουάκ που το έπαιρνε. Τα κουάκερ. Τα κουάκερ. Και βατράχια τρως. Τα κουάκερ. Πάμε και άλλα θέματα και να ρίξουμε στο τραπέζι, να μην φεύγουν έτσι. Χίλια μπράβο στην Live Sport που έκανε πρωτοσέλιδο την ιστορία με τον Σάλπι και τα δανεικά στον Ζήση Βρίζα. Αγυρίστ. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο στη Live Sport. Η οποία λέει σήμερα το πήρε. Πώς το είπες? Αγυρίστ. Δεν ακούω τι λέει, παιδί. Αγυρίστ. 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 Παιδιά, συγγνώμη. Δανεικά και αγύριστα, ρε Ασλαμά. Δηλαδή, άλλοι το καταλάβανε. Α, αγυρίστ. Sorry, συγγνώμη. Το είπα αγγλικά, κατάλαβα. Εγώ ξέρω τι έλεγα. Και άκουγα. Are you κάτι. Are you κάτι και έλεγα. Are you ρίστ. 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 Για πες μας το εξώφυλλο. Η Live Sport σήμερα λοιπόν το έχει. Όχι σαν βασικό θέμα. Χθε ήταν, Μάρια. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και χθε το είχε. Α, για χθε δεν είδα, δεν ξέρω. Είδα μάλλον, δεν το θυμάμαι. Το είχε χθε. Μα αυτή το, επειδή το είχε χθε, γι' αυτό το μάθαμε. Α, και το συνεχίζει λοιπόν και σήμερα. Αλλιώ δεν το μάθαμε ποτέ. Λέγοντα. Μα φίλοι, οι φωτογραφίε με την τζουτζού του Ζάμπα, το πάρτι που κάνει με τι 17 ευρώ. Λέγοντα. Πεθαίνω με την τύψα. Εντελώ τελείω ταραντίνο. Του Πασόκη είναι αυτή, νομίζω. Η εκπρόσωπη πεθαίνω. Η Σβίγκο αυτή είναι. Δώσε λίγο ήχο, ρε Παναγιώτη. Δώσε λίγο. Δεν είναι. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Νομίζω είναι κοινάλ αυτή. Αυτή που λες είναι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν λέει και λίγο το ρο. Αυτή με το καρότε μαλλί το μαύρο, εντελείως ταραντίνο. Κατάλευκη κάτασπρη, καμία σχέση με Ελληνίδα. Πολύ γαλό. Απίστευτο. Ρουσφέτια στην ελληνική βουλή πριν τις εκλογές. Αποκλείεται. Οι παλιοί τι κάνανε. Οι παλιοί τότε που κάνανε οι άλλοι. Πες αυτό. Εννοείται, πάντα γινόταν. Πάντα γινόταν. Τι λέει η Live Sport? Λοιπόν, η Live Sport λέει το πήρε προσωπικά ο Σαλπιγκίδης. Νομίζω τον έχει και φωτογραφία. Μπράβο στη Live Sport. Συνεχίζουμε και άλλο θεματάκι. Μουσική Σωτήρη. Τον Ιντέγε τον θέλεις στον Άρη Μάρια. Σίλια μπράβο στη Sport Time που δίνει το ενδιαφέρον αυτό το μεταγραφικό στην πραγματική του διάσταση. Είναι το βασικό θέμα, τεράστιο. Δεν το θυμάμαι αυτό σε αθηναϊκή εφημερίδα. Κάνεις λάθος. Να έχει θέμα ομάδα της πόλης με εξαίρεση κανατρόπαιο. Η ίδια εφημερίδα λοιπόν πριν 25 μέρες είχε ακριβώς στην ίδια διάσταση ότι ο Άρης κράτησε τον Ματέο Γκαρσία. Σοβαρά. Αλλά δεν τον πήραμε ποτέ. Σοβαρά. Ακριβώς το ίδιο. Η Sport Time σήμερα έχει τεράστιο σήμα του Άρη, το έμβλημα. Η Sport Time έχει εντοπίσει το εξής. Ναι. Παρόλο... Μέσα τον Ιντέγε και γράφει. Ιντέγε! Sport Time. Σωστά με 5. Ποτέ με 3 ή με 4. Το λιγότερο 5. Η Sport Time έχει επενδύσει. Για τους νέους δημοσιογράφους αυτό. Έχει επενδύσει σε Άρη και γενικά βάζει αρνητικά θέματα περισσότερο. Ναι, γι' αυτό έχει πέσει πολύ. Έχει ρίξει το κεφάλι Sport Day. Ναι.
δεν την έχει ρίξει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Είναι πολύ, πολύ χαμηλά αυτή όλες. Αυτή παλιά δεν είναι και DVD, δεν μπορεί να δώσει κανένα σχόλιο και όλες που φέρα, πολύ πράγμα είχαν. DVD. Όλες οι εφημερίδες έχουν πέσει πάρα πολύ πλέον, δυστυχώς. Η Sport Time λοιπόν παίζει κάποια τέτοια θέματα γιατί έχει διαπιστώσει ότι με ξέρει την άρση που είναι κάθε Σάββατο. Υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τον Αριανό. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Εντάξει. Η Sport Time Αθηναϊκή έτσι, διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα κενό στο κομμάτι Άρης και σου λέει κάτσε παίζω πρωτοσέλιδα Άρης. Και παίζει Μάρι, γι' αυτό ακριβώς. Πώς το εξηγήσω. Μιλάμε παίζει. Αυτά μόνο εδώ. Πώς εξηγήσω. Γιατί το κρίνει ότι είναι σαν επιστροφή, θα είναι κάτσε και καλά. Πώς έχει κάνει λοιπόν κάθε φορά από τα 30 της πρωτοσέλιδα, έχει κάνει 5 Άρη. Την βλέπω κάθε μέρα. Ποια είναι τα άλλα 4. Την άλλη φορά με την Ευρώπη είχε πάλι κεντρικό θέμα τον Άρη. Εντάξει, πρωτάθλημα ήταν. Ποια Ευρώπη είναι, ποιο λέτε, τι λέτε. Για ποια Ευρώπη λες. Τι του λέω, τι? Που βγήκε ο Άρης στην Ευρώπη, βασικό εντάξει. Θέμα. Εντάξει. Έχει κάνει 5 πρωτοσελιδάρι. Ειλικρινά την βλέπω κάθε μέρα. Εδώ δεν θυμάστε το 25 πριν 25 μέρες το Ματέο Γκαρσία. Το Ματέο. Περίμενε! Τέτοιο πράγμα! Το ίδιο, ναι. Ακριβώς όπως είναι τώρα. Σήμερα είναι αφίσα. Όπως είναι σήμερα. Ούτε ωραία, okay. Η διαφήμιση παίρνει τίποτα τουλάχιστον. Θα τη πορτάει. Όχι, μόνο τη δίνω εγώ. Όταν παίρνω, έχω να πάρω πράγμα. Δεν μέρα... δε θυμάσαι μετά το πάω κάτι που βγήκε με δύο γραμμέ. Sport Time, έτσι ήταν. Με το χι στην τούμπα, χι στην τούμπα, χι στην τούμπα. Οκ, εντάξει. Το χι στην τούμπα είχε. Μακάρι να έρθει ο Ιντέγε στον Άρη. Άμα είχε χι στην τούμπα, εντάξει. Είναι 31 ετών. Α, πιτσιρίκος. Το θέμα είναι άλλο. Όπως σχολίασε... Ο 33χρονος Βαρέλα, πιτσιρίκο με τον Ιντέγε. Ο Βαρέλα. Θα έρθει πάλι ο Ιντέγε. Ο Βαρέλα. Θα έρθει πάλι ο Ιντέγε να κάνει. Σιγά κανείς. Και να καθορίσει. Κάνει το κατούριμα. Τράβα τον Ιντέγε, ρε, αυτό. Ο Βαρέλα περνάει τη δεύτερη νιώτη του. Το θέμα είναι. Μεταφέρω το σχόλιο οπαδού που βλέπαμε μαζί εφημερίδες σήμερα το πρωί. Οπαδού του ΠΑΟΚ που λέει σιγά σιγά θα ακούμε Άρης και στο μυαλό θα μας έρχεται μόνο Ολυμπιακός. Εμείς παίρνουμε παίκτες που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Δεν μας παίρνει τους παίκτες ο Ολυμπιακός όπως πήρε το Σιαμπάν και κάνετε κοκοκό. Τουλάχιστον. Πήρε το Μάριο τώρα μου τα λες. Τουλάχιστον ο Βαθύλακος είναι κοντά στο για να πηγαίνει για τις προπονήσεις. Συγγνώμη. Κάτσε! Πήρε τον Μάριο που μας πρίζανε ο Έλληνας Γκόρτον. Μακάρα! Ο Έλληνας Μπουφόν στον Ολυμπιακό είπε όχι στον ΠΑΟΚ. Α, ναι. Σιγά τον Καζιμιέρσκι. Ο Μάριος ο Σιαμπάνης, ο οποίος τα έχει με, ένα μοντέλο, ποιαν τα έχει. Ο Μάριο Μπόνι. Ποιαν τα έχει. Α, το συνονόματό μου πήγε στον Ολυμπιακό. Ο επερχόμενος Γκόρτον Μπάνκς κτλ. Άντε ρε εσύ. Μπράβο. Κελματάκι. Ωραία, λοιπόν, μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Δύο διπλές προσκλήσεις. Χαΐνιδες και όμως κινείται. Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Το αραβούργημα αυτό. Απόψε στο θέατρο Δάσους. Ώρα έναρξης 9 και 4. Μαγική βραδιά με αγαπημένους Χαΐνιδες. Και 5 διπλές προσκλήσεις. Άγγελος, Στέλιος, Διαμαντής Διονυσίου τραγουδάνε Στράτο Διονυσίου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και ένα ποτό για τον νικητή και τον Παύλα την συνοδό του. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Χαΐνιδες ή Διονυσίου ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-5-26. Εκτός κι αν δεν θέλετε γυαλιά, πραγματική απογοήτευση από το ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση για το ποια ταινία είδα εψέ το βράδυ. Όχι ποια ταινία, την ταινία ποιου σκηνοθέτη είδα εψέ το βράδυ. Χαρακτηριστική η σκηνή, πανεύκολο νομίζω. Ένας τύπος πάει στον ψυχίατρο, του λέει ο αδερφός μου πιστεύει ότι είναι κότα. Γιατί δεν τον κλείνεις κάπου, το σκέφτηκα, αλλά χρειάζομαι τα αυγά, λέει ο τύπος στον ψυχίατρο. Την ταινία ποιου σκηνοθέτη είδα εψέ το βράδυ μέχρι αργά μία-μία και στην δημόσια τηλεόραση. Repair Store έχουμε μαζί μας. Χάλασε η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη με το Huawei κινητό. Η λύση Repair Store με τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε Μανώλη για Άγγελο Διονυσίου. Καλημερίζουμε Κώστα για Άγγελο Διονυσίου. Καλημερίζουμε την Ελένη για Χαΐνιδες. Λες να γίνει κανένα σοκ σήμερα, να προηγηθούν οι Χαΐνιδες των Διονυσίου. Θα το χαρώ πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής. Ο 782 μετά από πολύ πολύ καιρό εμφανίζεται και λέει «Ερτ βλέπεις μόνο εσύ και ο Ρωμανίστας». Okay. Λογικά τον τάδε λες, μπαίνει στην κλήρωση, θα βοηθήσω πάρα πάρα πολύ. Θα βοηθήσω πάρα πάρα πολύ. Αν πω το σχόλιο που κάνεις θα είναι σαν να το φωτογραφίζω. Να σε καλά, μπαίνεις στην κλήρωση που λένε μου. Να σε καλά. Μην κράζεις για τον Ρονάλντο μωρέ. Μπορεί στα 36 να γυρίσει στο Manchester για τα fish and chips της πεθεράς του και να κάνεις ολόκληρο αφιέρωμα.
λέει ο τρισάθλιος ο θαλαμοφύλακας. Πολύ δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρεις. Αδιανόητο και να γυρίσει, αλλά και να γυρίσει αφιέρωμα, όχι. Σκέψω ότι είχα ζητήσει να τον διώξουνε, όταν ήταν σε εμάς, μετά την αλητία που έκανε με τον Ρούνεϊ, στο Πορτογαλία-Αγγλία. Είχα ζητήσει το επόμενο πρωί εδώ από το μικρόφωνο αυτό να τον διώξουν. Είχα κάνει κομπή ολόκληρη, την είχα στηρίξει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τρέχουν δύο διαγωνισμοί, δύο διπλές προσκλήσεις. Χαΐνιδες και όμως κινείται Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Μία πραγματικά αναμένεται υπέροχη μαγική βραδιά απόψε στο θέατρο Δάσους. Ώρα έναρξης 9 και 4, 8 παρατέταρτο ανοίγουν οι πόρτες. Και εκεί δύο γκόμενες είχα. Και πέντε, πού? Βιτσέντζου Κορνάρου. Και πέντε διπλές προσκλήσεις για αύριο, όχι απόψε, για αύριο, πέντε διπλές προσκλήσεις, Βεργίνα Θέατρο, Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου. Παιδιά, το Διαμαντή εσείς το ξέρατε, εγώ όχι. Εσύ επειδή ασχολείσαι πολύ σωτήρι. Πόσο ηλικία έχει? Εγώ δεν... Ναι, ο πιο μικρός είναι. Α, είχαν και μία αδερφή, ε. Πιο μεγάλη και τον Άγγελο. Θεός χωρέστη. Η Τασούλα Διονύση. Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα Σωτήρη Δασκαλάκη, ναι. Ο οποίος είναι μελετητής, έχει εμβαθύνει στο κεφάλαιο στράτος Διονυσίου, ως εκεί που δεν πάει. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για μένα, ειλικρινά. Λοιπόν, Άγγελος, Στέλιος, Διαμαντής Διονυσίου, αύριο το βράδυ, Βεργίνα Θέατρο, η κάθε πρόσκληση έχει και ποτό και ο νικητής και ο συνοδός του ή η συνοδός του. Δεν είναι απαραίτητη η είσοδος στο καζίνο. Θα πρέπει οι νικητές το αργότερο 9 και 4 να βρίσκονται στην είσοδο, στο box office. Διαφορετικά οι προσκλήσεις πάρα πολύ πιθανό να ακυρωθούν. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Χαΐνιδες ή Διονυσίου ή και τα δύο, αν θέλεις, αποστολή στο 54-5-26. Έχουμε μία σωστή απάντηση μόνο για τα γυαλιά. Ακόμη 10 λεπτά, 8 λεπτά αφήνουμε τον διαγωνισμό. Την ταινία «Ποιου σκηνοθέτη είδα εψέ το βράδυ», εκεί μέσα υπάρχει η αναφορά σε αυτός ο διάλογος. Ένας τύπος πάει στον ψυχίατρο του και του λέει «Ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι κότα». Ο ψυχίατρος, επιστήμονας πραγματικός και υπέργος άνθρωπος, του λέει «Γιατί δεν τον κλείνεις κάπου να ησυχάσεις». Απαντάει ο τύπος «Το σκέφτηκα. Απλά χρειάζομαι τα αυγά». Μιλάμε για θεϊκή, άπειρες θεϊκές στιγμές με στην ταινία. Είπες πριν Ολλανδία-Αγγλία στον Κιμαράες. Ολλανδία-Αγγλία στον Κιμαράες. Ναι. 10 παρατέρτο στο Open Beyond. Μικρό γήπεδο έχουν αυτοί, ρε φίλε. Καμία 30-35.000 χωράει. Ναι. Και τι. Εντάξει. Θα έχει Ολλανδούς, Άγγλους. Λες να είχε 50.000 κόσμο στο, να πάνε Ολλανδία-Αγγλία στο Κιμαράες, Παναγιώτη. Ολλανδοί πηγαίνουν και οι Άγγλοι θα πάνε, ρε φίλε. Λες να μείνουν απ' έξω, ας μείνουν. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις. Συγγνώμη, εγώ νομίζω ήταν παιχνίδια εντός εκτός έδρας παίζα. Και εγώ. Και εγώ την αλήθεια. Δηλαδή θες έχει παράταση, ας πούμε. Την αλήθεια. Παράταση και πέναλτι, ναι. Του χθες το έμαθα. Εγώ νομίζω ότι είναι διπλά. Και παρολίγο να μην το δω και καθόλου. Ναι. Λέω, άστα δω το δεύτερο. Ναι. Όχι Αγγλία, Αγγλία ναι. Το έβλεπα σήμερα. Ναι. Πορτογαλία-Ελβετία, λέω, άστα δω το δεύτερο. Ελβετία-Πορτογαλία, ναι. Αλλά γυρίζω από το θέατρο. Θα τα πούμε, παιδιά, παραστασάρα. Το Τζόνι πήρε το όπλο του, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρει τι παίζει ο Τάσος Ιορδανίδης. Και η σύζυγό του, η Θάλια Ματίκα, απίστευτη σκηνοθεσία. Φανταστικό. Και εγώ νομίζω ότι είναι διπλά. Ναι. Και λέει, τώρα το ματς πάει, βαδίζει, λέει για παράταση. Υπάρχει άλλο ζευγάρι. Όχι, αυτοί όχι, οι δύο. Ναι. Όχι. Ο νικητής ο Αποσινός ναι. Συναντάει την Πορτογαλία. Ναι. Ο τελικός τώρα που θα γίνει. Ούτε πότε. Στο Πόρτο νομίζω. Νομίζω στο Πόρτο, δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς άμεσα θα γίνει. Κυριακή. Ναι, εντάξει, αυτό έχει ναι. Μικρό τελικό ναι. Και τελικό. Ναι. Από το μικρό τελικό τι κερδίζει κάποιος. Και μικρό τελικό. Από το πρώτο τελικό. Από το μικρό. Από το μικρό τελικό. Η χαμένη δηλαδή τι κερδίζει. Δεν ξέρω. 10 εκατομμύρια ευρώ, ναι. 10 και κάτι, νομίζω 10.300, ναι. Θα πάρει η ομάδα που θα δερματίσει η νικήτρια του τελικού. Μάλιστα. Τα οποία θα πάνε σε ιδρύματα. Ναι. Πλάκα κάνω, όχι. Ναι. Στην Ομοσπονδία θα πάνε. Φαντάζομαι ότι θα δώσουν κάτι και σε ένα ίδρυμα, ας πούμε. Ψήφισε. Τον πρίγιο. Περνάει, πηγαίνει κατευθείαν στο Euro ο νικητής και με κάποια αβαντάζ. Μπαίνει εννοείται πρώτο σε κτλ. Κάτι τέτοιο. Λέχα, αυτά. Λέξει. Και εγώ την αλήθεια αυτού. Πίστευα ότι είναι διπλά τα μάτς. Και δεν είναι. Για ποιο λόγο ορίστηκε στην Πορτογαλία? Δεν το ξέρω, Παναγιώτη αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει ένα βαντάζ, Πορτογαλία γι' αυτό. Ναι, σίγουρα. Μήπως έπαιζε ρόλο το γεγονός ότι είχε καλύτερη συγκομιδή από τίποτα συντελεστές, κάτι. Προφανώς, ναι. Βαθμούς, συν πλην γκολ. Ναι. Αλλά είχε πολύ καλό συντελεστή, είχε πολύ καλά στοιχεία η Αγγλία. Αρέσει. Αυτό δεν το έχω ψάξει. Παναγιώτη, με αυτό το Nations League, ειλικρινά
Εντάξει. Και μόσους μιλάω, κανείς δεν ξέρει να απαντήσει σε τίποτα έτσι κανονικά. Λοιπόν, ρίξαμε πράγμα για σχολιασμό. Προφανώς ο κόσμος δεν τα γουστάρει αυτά. Δεν γουστάρει για ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, τέλος. Δεν γουστάρει για ποδόσφαιρο, να πούμε. Κάνα κουσκούς για Ζάμπα έχουμε. Βάλε εσύ και το θεματάκι αυτό με το Λέο Ζαμπά. Να βάλω τι string φορούσαν οι Βραζιλιάνες. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Σου έδωσα το θέμα. 10 με 10 ναραμούγκς ήταν στο πάρτι. Κάτσε, περίμενε. Ήταν αυτό μόνο που. Δεν θυμάμαι. Κάποιο μου είπε ότι αυτό είναι χειρότερο από τον Νουάρντα. Α, ναι. Έτσι μου λένε. Άρα την έχει πέσει στην πέτρα. Με κυνηγούν τα αδέλφια σου και όλοι. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι και ωραίο παιδί. Ο άλλο. Παιδιά, ο Άρντα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Κάτσε να καταλάβω κάτι. Ήτανε, έμεινε μία βραδιά σε ξενοδοχείο ολόκληρη ο μόνος του, ο Λέο Ζαμπά. Πάρτι έκανε, ρε φίλε. Α, ωραία, μόνος του με αυτές. Ήτανε άλλος κόσμος. Όχι, είχε κι άλλους. Πάρτι που διοργάνωσε. Ναι, παιδιά, τότε δεν έτσι που το κατάλαβα. Διοργάνωσε αυτό το πάρτι, ρε φίλε. Ήταν πάρτι δικό του. Στη Βραζιλία, σε Βραζιλία. Στη Βραζιλία, εκεί πέρα. Και τους και ανάμεσα σε όλο το. Τους, είχε και αυτές τις 10 κοπέλες μόνες τους. Ασυνόδευτες. Ωραία, τι θα γίνει εκεί. Ναι. Φίλες του. Είναι φίλες του αυτές, έτσι. Είναι, ναι. Τις στηρίζει. Ζάμπα Διούρεξ. Ζάμπα Διούρεξ. Ο Άρντα, είπαμε, δεν έφυγε ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Ο Άμρ, η Πεκτούρα. Άντε, να φύγει ο Άρντα από τον ΠΑΟΚ, να μάθουμε όσα έκανε όσο είδα, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Α, μετά τα μαθαίνεις. Ναι, μετά τα μαθαίνεις αυτά. Τώρα έμαθα ότι ο Σιαπάνης, ο τερματοφύλακας, αυτός τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι Σιαπά ή Σιαπά. Είναι κακό παιδί. Αργούς στις προπονήσεις. Παλιό παιδί, ωραία. Μπουγάτσε τα χέρια. Είναι τέτοιος, δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι επιμελής. Είναι 19 ετών, έτσι. Βαριόταν στις προπονήσεις. Διάφορα τέτοια πράγματα. Κάναν όλη προπόνηση. Φεύγαν φίλοι από την κουρού του. Ναι, τώρα εντάξει. Δεν είναι καλός. Επίσης τώρα ο Σάκοφ είπε όχι. Και αυτός. Μπορείς να μου πεις λίγο γιατί όλοι οι παίκτες αρνούνται τις προτάσεις σου. Γιατί να αρνηθούν, ποιος αρνείται, φίλε. Και ο Βαλέρας. Ο Βαλέρα της άμυνας. Ο Σαμοτούλης και της Μεσήμβριας τι να τον κάνω. Φύγει, πήγαινε στον Ολυμπιακό. Σάκοφ, θα δούμε. Θα δούμε. Τι θα δούμε. Θα δούμε, γιατί όλοι λένε όχι αρχικά. Αρχικά, ναι, για να κάνουν Γιάννη Τζέρτζελο. Αυτά ψήνονται. Γιάννη Τζέρτζελο, κατάλαβες τι γίνεται. Ρε φίλε, τώρα ο Βαρέλα δεν είναι οικονομικό. Αφού έμεινε με την ίδια πρόταση. Δεν του αύξησε. Έκλαιγε γυναίκα, κλαίγε τα παιδιά. Αυτή την πρόταση που αρνήθηκε. Ναι, αυτό εκεί όντως ήταν με τα παιδιά. Στο λέω γιατί σε παιδότοπους πηγαίναν κάτι δική μου και τη βλέπαν, τους βλέπανε. Τουλάχιστον η γυναίκα και τα παιδιά θέλανε πάρα πολύ. Το παιδί. Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Ποιο? Έκλαιγε όντως αυτός. Πρόσεξε λίγο. Αυτό ήταν όντως οικογενειακό το θέμα. Όντως τα παιδιά του. Τώρα ήταν τρία παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία και όλα σπαλιγαράκια και τα λοιπά. Και σου λέει θα φύγουμε από εδώ. Πρόσεξε. Δεν θα φύγουμε από εδώ να πάμε στην Αγγλία. Ναι. Πάμε στη Σαουδική Αραβία. Σου λέει μπαμπά. Ρε παιδιά, εγώ δεν πήγα με υποτροφία στο Ανατόλια. Άντε ρε χάτε. Για να μην. Για να μην. Τι πήγες? Να ακουστεί και μετά παρελθόν. Τι δεν πήγες? Για να μην χάσω την επαφή με τους φίλους μου. Έκτη δημοτικού, τελειώνουμε και μπορούσα να πάω με υποτροφία στο Ανατόλια. Πώς, φίλε. Αφού και δεν πήγα. Το σχολείο το εγκριφό. Το γιατί άστο. Άστο. Παραμύθια. Το γιατί άστο. Παραμύθια. Το έχω ξαναπεί. Καθόλου παραμύθια. Ναι, ναι, ναι. Για να μην χάσω την επαφή με τους φίλους. Πες μου λίγο, πώς ήταν. Και τελικά πήγα σε δημόσιο και την ψιλοέχασα, τέλος πάντων. Πες μου λίγο, πώς δίναν υποτροφία στο Ανατόλια, ρε φίλε. Αφού άλλο μας έλεγες. Πώς ακριβώς δίναν. Όταν πήγες άλλη σε μια σχολή, κάπου είχες περάσει. Πώς ακριβώς δίναν υποτροφία. Λάριζα, τι είχες περάσει εκεί. Στο ιδιωτικό σχολείο, πώς ακριβώς δίναν. Πολύ καλή σχολή. Γιατί δεν πήγες, Μάρια. Δεν μου έκανε κέφι. Σε παίρνει λογιστή στον πάγο. Δεν μου έκανε κέφι. Μα τα έκανε μαντάρα. Μαρία. Ενώ ήταν πολύ καλή σχολή. Συγγνώμη, έχουμε το χαλί μας από κάτω. Έκτη δημοτικού και αποφάσισε. Έκτη δημοτικού αποφάσισε να μην πάει στον Ανατολία. Ψυχολογικά δεν μπορούσα εγώ. Οι γονείς μου συγχωρεμένοι δεν έκανε βρεσί. Έκτη δημοτικού. Ναι. Τελειώνουμε εκείνο να πω. Μπράβο, ρε. Α, κάποιο είπε κάτι ότι αυτό εδώ το έχουν χαλί σε μια εκπομπή άλλη. Έτσι μου είπε ένα φίλο σε αθλητικό ραδιόφωνο. Μη σου πούνε λέει το κλέβει. Παιδιά, εγώ αυτό το είχα παίξει εδώ. Μία μέρα πριν κυκλοφορήσει τη Σουηδία. Εντάξει, για το σουτ, δεν το έβαλες. Δεν το έχουμε χαλί. Δεν το έχουμε χαλί. Δεν είναι χαλί. Παίζουμε διάφορα. Τρεις μέρες παίζαμε διάφορα άλλα. Εδώ ρε, λένε κάθε μέρα τις ειδήσεις που λέμε εμείς και λένε ότι είναι δικές τους. Και εσύ σε πείραξε το τραγούδι. Εντάξει. Λοιπόν, ο 164, ναι, το ναι. Παοκτσάκι το άρρωστο λέει. Καλημέρα. Πόσα θα παίρνει ο Ιντέγε? 300.000. Δεν θα παίρνει 300, πόσα? Φίλε. Αν έρθει στον Άρη, θα πάρει 550. Άνε. Ανοιξικάνουλα. Συμπόνο. Περίμενε λίγο. Ανοιξικάνουλα. Για 550. Δραχμές. Αυτή είναι η πρόταση του Άρη. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί. Όχι, τελικά ευρώ είναι. Α, πολύ πιο πάνω από ό,τι λέει ο 164. 550. Φίλε, ο Ντέγε έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια πέρσι. Το τζόκερ για του καρπίδε, εσύ. 3,5 εκατομμύρια. Όχι, ρε φίλε, 550. Καταρχήν έχει κάνει 4-4,5 χιλιάδε διαρκεία ήδη.
Καλά με τα διαρκή. Κάνει αύξη, τώρα... Έκανε 1 εκατομμύριο αύξηση με το κεφαλαίο. Γιατί το Τζόκερ. Θέλει να μπει στου ομίλου, ρε φίλε. Θα εμφανιστεί επίσημο. Άρα θεωρεί αυτό που μου είπε σήμερα το πρωί, είπα ο Ξή, βλέποντα τα πρωτοσέλιδα είναι βλακεία. Ο ότι πλέον. Πάλι με τον Άρη, όταν. Όχι, ρε. Μου είπε, ναι, α, στο λέω, ναι, το είπε. Λέει, θα βλέπουμε, λέει, θα ακούμε Άρη και το μυαλό μα θα πηγαίνει σε Ολυμπιακό. Θα σκεφτόμαστε, λέει, κοκκινό ερυθρόλευκο. Συγγνώμη, αυτό έφυγε. Ρε, πα και ρίχνει κανένα παπά, αυτό δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Λέει, πωλήθηκε από τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια. Και αυτό θα κάνουμε. Όχ, α τώρα το κατάλαβα! 164% τα 300 είναι του Ραούλ Μπράβο. Τώρα το κατάλαβα. Συγγνώμη. Sorry, με βλάκα. Να μην γελάσω. Πολύ αστείο. Ένα πράγμα. Το μόνο μου το γέλιο μας έγινε στη ζωή. Πολύ αστείο. Να μην αφήσω. Να γελάσει με κάτι πραγματικά αστείο, ρε φίλε. Το γέλιο. Όχι με τη. Μπούρδα! Μπούρδα! Μπράβο. Μπούρδα του 164. Ο 164 είναι κόλο μπούρδα. Επειδή είναι και τίμησε τα χρώματα του Πάοκο. Άλλο φιλικό κλείσατε. Του Πάοκο. Με τον Ατρόμητο. Από. Στο Βικελίδη. Βικελίδη, εδώ. Ναι, 18 του μήνα. Αυτό το κατάλαβε. Γιατί ρώτησε έτσι. Τι ρωτάω, ρε φίλε. Με την Αϊτχόφεν επίση. Ναι, που είπαμε, σε μικρό γήπεδο. 7.000 θέσεων. Έτσι θα κάνουμε. Καλοκαίρι προετοιμασία. Δεν μου λέει με τον Ατρόμητο όταν επιστρέψετε από την Ολλανδία. Μάλιστα. Σκληρό πότε για εσά. Την ίδια μέρα με εσά. Α, την ίδια. 19 Ιουνίου. Σοβαρά, ίδια μέρα γίνονται. Την αλήθεια. 19 και με ρώτησε. Παλίκαρε, άκουσε. Με ρώτησε στην αυλή, παιδί. Ευτυχώς που υπάρχω εγώ εδώ και ενημερώνεστε. 19 Ιουνίου. Να σου πω κάτι, χαμπάρι δεν το παίρνω. Μπορεί να γίνει και κλείσει. Όχι, όχι. Εντάξει, με 5-6 μέρες. Ναι, άλλο, τι θέλετε, τι άλλη ερώτηση θέλετε. 5-6 μέρες τι τώρα είναι. Εντάξει. Του Ηρακλή κλήρωση, δεν ξέρω πότε. Ο Ηρακλή θα δούμε. Η ίδια ημέρα είναι η κλήρωση. Απλά είναι αργότερα το ένα από το άλλο. Ναι, συνήθως γίνεται μετά από τι άλλε πιο νωρί και μετά πάει το UEFA. 19 Ιουνίου μαθαίνει. Εσύ θα μάθει του 4 πιθανού. Τα ζευγάρια, ναι. Άρα ο Άρης θα μάθει μα τον αντίπαλό του. Και ο Άρη, όχι, και ο Άρης 19 Ιουνίου ναι. Θα μάθει. Θα παίξει με τον νικητή τη. Α, τα τάδε ζευγάρια, ναι. Με την τάδε τάδε και τάδε τάδε. Για Αγγελόνη. Οι οποίοι θα παίξουν στο. Κατοβίτσε. Στι 2 Ιουλίου. Ναι. 2 Ιουλίου παίζετε. Γιατί πα στην Κατοβίτσε. Πάνε στην Πάτε Μπορίσοφ που είναι και πιο πρόσφατο. Πάνε στη Βίνι Βιντιβίτσε. Που κορόιδευε στον Αϊκτσί. Καλά, εγώ έπαιξα με την Πενφύκα και εσύ άλλο UEFA, άλλο Champions UEFA, άλλο το βάρος του UEFA, άλλο του Champions League. Τι να κάνουμε. Έτσι πως τα κάνει UEFA, τι να κάνουμε. Η δικιά σου το κρεβάτι. Πολύ δυνατή η δικιά μου, ναι. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σκαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά απορριπαντικά. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού εντός 48 ώρων. Ναι, ούτε 2 μέρες δηλαδή. Θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Παιδιά, σκέφτεσαι ο ΠΑΟΚ να έδιωχνε ένα προπονητή. Ναι. Να. Το έχει κάνει. Όχι, να έδιωχνε ένα προπονητή και να έβγαινε τον επόμενο χρόνο ο προπονητής αυτός και να, έλεγε... και να μιλούσε απαξιωτικά για τον Ιβάν. Ναι. Για το διοίκηση του ΠΑΟΚ, για τον Ζαγοράκη. Ναι, τι θα γινόταν. Πού το πας. Τι θα λέγανε. Καλά, όχι 164 και αυτοί. Τι θα λέγανε όλοι αυτοί. Ναι. Που παίρνουν και κάνουν σημαία τη δήλωση του Ερέρα. Όταν ναι. Βρεθεί κάποιο. Ναι, πάντως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, σοβαρός, πολύ καλός. Μου είπε εδώ στο χώρο του Λίμπερο ότι. Σοβαρός, πολύ καλός ρεπόρτερ στο χώρο του Λίμπερο είναι μόνο ένας. Και δεν είναι άντρας. Η αγάπη. Η αγάπη Γαβριλίδου, σωστά. Άντρας λοιπόν μου είπε ότι κοίταξε με την υπόθεση αυτή, λέει, με τη δήλωση του που έκανε ο Πάκο Ερέρα, ασχολούνται ακόμη και οι καθαρίστριες στο δικαστικό μέγαρο της Μαδρίτης. Πώς να μην το κάνω, λέει, πρώτο θέμα εγώ. Ναι, μόνο που. Θα μου λέει κακός ρεπόρτερ. Μπερδεύτηκε, διότι δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται στο δικαστικό της Μαδρίτης. Ναι. Με το αν δάνεισε λεφτά ο Ραούλ στον Καρυπίδη. Αντιθέτως, ασχολούνται στο δικαστικό της Θεσσαλονίκης. Με τα δανεικά του Σάλπη στο Βρίζα. Ξαφνικά ο Τσαλτίδης έγινε με το Σάλπη. Ο καλός ο Δημήτρης το πουλέρ μου. Πάντα ήταν. Ο νούμερο 14 ήταν πάντα ένας εξαιρετικός παιδί. Εννοείται. Και πολύ καλό παιδί. Και πολύ καλό παιδί. 13 είναι ένα. Και πολύ καλό παιδί. 28-2. Και πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης. Δημήτρη, μου το που πάρει τα λεφτά. Εξαιρετικό. Και κάτσε πάνω στο Παναθηνιακό Πάοκ στον τελικό εκεί πέρα και μπαίνει τον γκολ. Τουλάχιστον ένα 500 ευρώ στο Χριστόφορο. Κρίμα είναι. Που σε λατρεύει, που σε παίρνει τηλέφωνα, που σε έχει αφήσεις, το που λένε μου ο Χριστόφορος. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο δεύτερο break της εκπομπής. Άμα τη επιστροφή μας στα ανοιχτές γραμμές 2310-287-888, 2 διπλές για χαΐνιδες απόψε στο θέατρο του Δάσους, 5 διπλές σύμποτο για τον νικητή και τον συνοδό του, αύριο Παρασκευή Βεργίνα Θέατρο, αφιέρωμα στο στράτο Διονυσίου από Άγγελο
Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, FM και ενώ όνομα επώνυμα. Είχα πάει δίπλα... πέρσι, ήταν εξαιρετική. Το θυμάμαι, μου το έχει πει. Εξαιρετική. FM και ενώ Χαΐνιδες ή Διονυσίου και τα δύο, αποστολή δύο ήταν, στο 54-526. Όχι, πρόπερσι πήγα, όχι πέρσι. Πρόπερσι. Δεν ήταν ο Διαμαντής. Ήταν στην Αμερική τότε. Ή στον Καναδά, κάπου εκεί, στο εξωτερικό τέλος πάντων. Επέστρεψε. Είπες τώρα. Η κόρη του που σχορέθηκε τα σούλα. Ή στα τα σούλα. Δεν το ήξερα αυτό. Ή το ξέχασα, το είχα διαβάσει. Θέλω να τον ακούσω και το Διαμαντή. Είσαι κανείς εσωτήρι, τι έκανε. Τέλος πάντων. Α, η κοπέλα, μάλιστα. Θέλω να ακούσω και το Διαμαντή. Να δω άμα γέρνει προς τον. Του είδα για λίγο. Προς τον έναν ή προς τον άλλον. Του είδα για λίγο προχθές στην δημόσια τηλεόραση, αγαπητέ τουρίστα. Λοιπόν, πάλι στη δημόσια τηλεόραση. Ωραία εκπομπή, ωραία εκπομπή. Δεν έχει το ο είδε, ΤΕ, δεν έχει ο ΤΕ και Νόβα, φίλε. Έχει μόνο αποκωδικοποιητή και αυτό. Ναι, γιατί όπως σχολίασε ένας ηχολήπτης, άλλοι τα παίρνουν με μισή τιμή και άλλοι τα παίρνουν με ολόκληρη τις συνδρομές. Τα είπε όλα ο Χρύσανθος, πραγματικά έτσι με συμβολικά. Ένας τύπος με κιθάρα μου είπε ότι και οι Χαΐνιδες αναβλήθηκαν. Ξέρεις, ένας τύπος με κιθάρα. Καλημερίζουμε τον τύπο με την κιθάρα. Γεια σας, okay. Εκκλησίας. Ωραία. Θα είναι κανένας. Μπορεί και να είναι κανένας. Φίλος ο Κώστας. Για φάτσα να δω λιγάκι, πώς το ξέρουμε. Τώρα αυτή που στείλω Μάρη, τι γίνεται. Και είναι και φίλο. Και είναι φίλο, και είναι φίλος του Μπατμανίδη. Μόνο αυτό φτάνει. Καλημέρα Κώστα, φίλε του Μπατμανίδη. Α, είσαι από το συγκρότημα ρε, από τους Ντάντουντου, κάπως έτσι, μια ωραία μπάντα. Την ξεχνάω τώρα, που παίζει εδώ πέρα κάτω στο στούντιο σε εμάς. Στο... πες στο στούντιο ρε, εδώ πέρα κάτω σε εμάς που είναι. 54. Στο υπόγειο, κόλλησα τώρα. Αχ, Σελάκ, στο Σελάκ παίζεις, εσύ είσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, όποιος και να είσαι. Οπότε μας μένει ο ένας διαγωνισμός, 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή. Άγγερος Στέλιος Διαμαντής Διονυσίου κάνουν αφιέρωμα στον πατέρα τους Στράτο, στο Βεργίνα Θέατρο. FM και ενώ, σύμποτο κούτρα για τον κάθε νικητή και τον συνοδό του. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφης Διονυσίου, αποστολή στο 54-526. Ανοίγουμε και γραμμές 2310-287-888. Νομίζω ότι ήδη ένας περιμένει. Είναι το ίδιο να δανείζει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για εμπλοκή σε στημένα λεφτά σε πρόεδρο με το να δανείζει ο 28-2 που κατηγορείται επειδή δεν τρίπλαρε στα 15 χρόνια ούτε κόνο λεφτά στον ζήσει. Θα τραθούμε τελείως, λέει ο θαλαμοφύλακας. Δεν το θεωρεί ότι είναι ίδιο, έτσι. Φυσικά και δεν είναι. Όταν ο Σλαμάς ούρλιαζε για Σαλπικίδη ότι δεν τριπλάρει ούτε τη σκιά του. Α, σε κυνηγούσαμε. Κάποιοι άλλοι εδώ, αλλά είπαμε, είστε κουτουρού. Πάμε γραμμή, καλημέρα, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Εξετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρε. Καλαμίδας ΠΑΟΚ. Καλαμίδας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλαμίδα, σε καλημερίζουμε και σε ακούμε. Πάμε. Λατρεμένε Παπαδόπουλε, χαιρετισμού μου. Επίσης. Λοιπόν, μπορώ να βάλω 3 κουιζάκια και άμα θέλετε. Βέβαια, δίνετε... μαζεμένα 3, ναι, ναι, ναι. 3 μαζεμένα. Και άμα θέλετε, δίνετε και δώρο στον νικητή. Ναι. Αν απαντήσουμε εμείς, μπορούμε να. Να πάρετε εσείς το δώρο. Να μας δώσεις εσύ. Θα κάνεις εσύ κλήρωση. Εσύ δικιά σου είναι κουβί, εγώ θα δώσω δώρο. Οντάξει, έγινε παλικάρι. Έγινε, πάμε καλαμίδα μου. Λοιπόν, ποια ομάδα οι παίχτες. Ναι. Όταν αρνήθηκαν να υπογράψουν κοινή συνενέση το συμβόλαιό τους, να το διακόψουν δηλαδή, να το λύσουν. Ελληνικού συλλόγου! Ελληνικού συλλόγου! Ελληνικού να κάνει σωστή διατύπωση. Ναι. Τα ακούει, είναι επικίνδυνο. Επειδή τα λες παντού συλλόγου. Τα ίδια στον Ολυμπιακό. Έτσι θα σταματήσεις. Γιατί να μιλήσουμε, ρε φίλε. Και τι ρε φίλε είναι αυτό. Ήταν Παναθηναϊκοί, ήταν Παναθηναϊκοί οι τέτοιοι, οι ληστές, και πηγαίνανε και χτυπούσαν τα σπίτια των παικτών του Ολυμπιακού. Τα Παναθηναϊκοί ληστές, ναι. Είναι δηλαδή σύμπτωση. Τι εννοείς ήταν σύμπτωση? Ότι χτυπούσαν τα σπίτια του Ολυμπιακού. Όχι, προφανώς είχαν από κάποιον. Όταν ήθελαν να διακόψουν το συμβόλαιό τους και αρνηθήκαν, είναι σύμπτωση. Δεν ισχύει αυτό που το διάβασες. Δεν ισχύει αυτό που το διάβασες κάπου, γιατί ας πούμε ο Νάτχο το σπίτι το χτύψανε τότε, όχι τώρα. Και είναι ξανά στον Ολυμπιακό. Αφού λοιπόν του χτύπησαν το σπίτι και τον φόβησαν, γιατί ξαναγύρισε. Δηλαδή. Εσείς να κάνετε προπαγάνδα, αλλά όχι οτιδήποτε πράγμα να το παίρνετε και να ωραία, το χρησιμοποιείτε ως προπαγάνδα. Πες την άλλη την προπαγάνδα. Τα 300 χιλιάρικα του Κλιγκόπουλου, αν ήταν του Ράουλ, μπράβο, πες το και αυτό, άντε. Παντού σας ακούω εγώ, να ξέρεις. Η προπαγάνδα είναι η ίδια παντού. Είδες που ήξερα τι θα πεις. Ρωτάει ο άνθρωπος. Βρε, ήξερα τι θα πεις πριν το πεις. Όχι, δεν ξέρεις. Ωραία, για πες. Ποιος προπονητής, αν πας νικής, πληρωνόταν από το βοηθό του.
ποιος προπονητής πρώτης εθνικής τη χρονιά που μας πέρασε. Και αυτό είναι μπουρδα που λες. Ναι, ναι. Διότι ο Ραούλ Μπράβο, ο Ραούλ Μπράβο και καλά, και καλά, τα λεφτά. Καλό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να βγούμε. Καλαμίδα, θέλω να βγούμε. Καλαμίδα και Σαλτίδης. Καλαμίδα, θέλω να πούμε. Τα βρήκα όλα γιατί τα είπα παντού. Πού είναι η Μίγα, άρα. Περίμενε, βγήκε και σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Και εδώ. Και εδώ. Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τα λένε μεταξύ τους, ρε. Τα λένε μεταξύ τους, γελάνε. Και τα λένε. Πολύ καλά γελάσαμε πάλι. Αγαπούλες μου, καλημέρα. Σας αγαπώ πολύ, φιλάκια. Ποια άλλη από την λατρεμένη Βαλεντίνα. Βαλεντινάκη. Ένας άνθρωπος που στέλνει μήνυμα ζωής και φωτός σε όλους μας. Βαλεντίνα, δεν σε ξεχνάμε ούτε στιγμή, ειλικρινά. Βγάζουμε τον νικητή για τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Πρώτος απάντησε σωστά ο Ρωμανίστα. Και απάντησε μάλιστα Άννη Χολ. Νευρικός εραστής. Άρα καταλαβαίνουμε τον σκηνοθέτη. Νικητής είναι ο Πόλης Ξανθόπουλος που λέει λογικά τον ψυχοπαθή Woody Allen λες αφού σε αυτόν κάθεσε να σε κατουρίσει. Εννοείται, εξυπακούεται, το να με κατουρίσει μία διάνοια είναι τιμή για μένα. Ο Πόλης ο Ξανθόπουλος καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, θυμίσου, ναι. Με το που τελειώσουμε την εκπομπή Παναγιώτη, ναι. Να πάρω τον Αντώνη Όπικον Εξπρέσ. Εντάξει. Γιατί δεν είμαι αλληλής εδώ πέρα. Εντάξει, okay. Οπότε, αγαπητέ ακροατή Πόλη, μετά την μία μπορείς να πας σε ένα από τα τρία Όπικον Εξπρέσ που υπάρχουν στην πόλη. Ξέρω, τέσσερα υπάρχουν. Απλά στο Μακεδονία Παλάς δεν συμμετέχει το Μακεδονία Παλάς στους διαγωνισμούς. Πηγαίνεις ή δυτικά, New Ευκάρπια ή Downtown, Παύλου Μελά 11 ή στο άλλο στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28, έναντι των νέων δικαστηρίων και καβατζώνεις το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωράς που θέλεις. Έτσι. Πολύ πολύ σωστά, Woody Allen, Άννη Χολ στην Ελλάδα παίχτηκε ως νευρικός εραστής. Ταινιάρα ύμνος του 1977, κάποια στιγμή δεν προλαβαίνω να γελάω από τις ατάκες. Δεν προλαβαίνω. Και φωτογραφία τρελή και. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Και θα σου πω κάτι για τις ταινίες του Woody Allen. Θύμισε μόλις κλείσει η γραμμή. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλίκαρε. Δημήτρης Ηρακλειδέας. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα και εσένα. Δημήτρης, οπαδός του Ηρακλέους. Πάμε, Δημήτρη. Και μόνο. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, τι γίνεται, τι ακούτε για τον Ηρακλή, γιατί έχω πολύ καιρό να ακούσω ραδιόφωνο ή είχα ένα τέτοιο εκλογές. Αισιοδοξούμε όλοι για Super League 1. Μάλιστα. Και περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, ασυλαία, με ανοιχτές αγκάλες για να επιστρέψει και ο παλιός κόσμος που έφυγε. Μάλιστα. Χθες μίλησα με συνδεσμίτη, τον ξέρει και ο Παναγιώτης, ναι. Αυτά που μου είπε, αν πω στον αέρα το 1-5 θα κλείσει ο Λίμπερο. Δεν τα λες. Θα κλείσει. Δεν θέλω να κλείσει ο Λίμπερο. Να τα πω! Ναι, λοιπόν, περίμενε. Μη μου πεις αλυταρά! Μίλα με χωρίς τους ομοί, εγώ και η οικογένειά μου. Περίμενε. Ο Λίμπερο είναι ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Μάριο Ασλαμή να πει οτιδήποτε θέλει. Ακεί να μην είναι μηνύσιμο. Να μην βρεις εννοώ. Μπορείς να αποκαλύψεις τη δημοσιογραφική σου έρευνα. Επίσης, μισό λεπτό να τελειώσω. Η νομική υπηρεσία του σταθμού αποποιείται κάθε ευθύνης και την περιορίζει σε προσωπικό επίπεδο στο Μάριο Ασλαμή. Ωραία, πες τα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Α, εσύ δηλαδή με τις πλάτες του Λίγερ. Πάει και το Μιχαλάκι, το πήρε και αυτό. Πάμε Δημήτρη, να σε ακούσουμε. Πάμε να σε ακούσουμε Δημήτρη. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα αυτό, επειδή σου λέω είμαι πάρα πολύ καιρό χαμένος. Να κάνω μια ερώτηση σε εσένα, γιατί εσύ είσαι ο... Καθήλυνα αρμόδιος. Ποιον νοιάζει ο Υπουργός Παιδείας από καρτούν? Ποιος είναι ο Υπουργός Παιδείας? Ο Γαβρόγλου. Ο Γαβρόγλου. Δείξτε μου λίγο εσύ. Με το μουστάκι αυτός. Με το μουστάκι με τα γυαλιά. Ναι. Με τον Παραμυθά. Όχι, ποιον νοιάζει από καρτούν. Από καρτούν. Α, περίμενε. Τον Μπομπ, τον. Όχι. Το Σούπερ Μάριο. Με το δίκανο που κυνηγάει τον τέτοιον, ρε. Όχι. Το Super Mario. Άκου, ακλαμά και θα πάθεις πλάκα. Ναι. Πώς λέγεται το καρτούν που έχει ένα σκυλάκι άσπρο που είναι φαλακρός? Ο Τεντεν. Ο Τεντεν. Ο Τεντεν. Μπράβο. Ναι. Ο Τεντεν έχει δύο αστυνομικούς δίδυμους. Ανέρεση, ναι. Πάς τους και θα πεθάνετε στο γέλιο. Μπράβο. Πεθάνετε στο γέλιο. Μπράβο. Ναι, ρε φίλε, ναι. Ναι, Δημήτρη, ναι. Το σκύλο θυμάσαι πώς το λέγανε? Ναι.
Όντως. Ομιλού. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εγώ μιλάω για τον Γαβρό. Πέρσι πήγα. Είναι ίδιος. Στην πόλη του ήταν κάλλη. Σαν να τον κάλανε φωτοτυπία. Μπράβο, Δημήτρη, ναι. Έχουν κατηγορήσει αυτόν για ρατσισμό και τέτοια πράγματα. Ναι. Έχουν σταματήσει και ρατσισμό. Που κουβαλούσα μαύρια γυναίκα. Πέστε στο ίντερνετ να το δείτε. Να σε μπράβο, καλά, Δημήτρη! Μπράβο, ρε φίλε, να δείτε. Δυστυχώς, λόγω του απρόλου των καιρικών συνθηκών, οι παραστάσεις του Ερωτόκριτου που ήταν προγραμματισμένες για την 5η 6 Ιουνίου στο θέατρο Δάσους, καθώς και το Σάββατο 8 Ιουνίου στην Ξάνθη, μεταφέρονται για το Σεπτέμβριο. Πάνε Σεπτέμβριο, ναι, το κλασικό αυτό. Γιατί εντάξει. Ο καιρός τι έχει το βράδυ. Εγώ για το βράδυ ο καιρός, επειδή έχω εγώ σε μια άλλη εκδήλωση θα πάω που είναι έξω. Είναι κανονικά ο καιρός. Είναι λίγο καλά, δεν μπορεί είναι να είναι θέατρο δάσους όμως. Είναι θέατρο δάσους. Μπορεί να παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Ξέρεις τι παρατήρησες την ταινία του Γκουντι Άλεν. Πάμε. Και λέει, επειδή τον είπες ότι είναι σε συγκρότημα και τα λοιπά τον φίλο τον Κώστα, λέει, τι λέει ρε αυτός, υδραυλικός είμαι. Εντάξει, ωραία. Ρε νόμιζε επειδή φίλο του Πατμανίδη Κώστα είναι σε ένα συγκρότημα ένα παλικάρι που παίζουν τα πράγματα κάτω σε γραφλικό είσαι, αλλά φωτογραφία στο προφίλ σου, φίλε Κώστα, δεν είσαι με κανένα τέτοιο. Με κανένα συμφώνη. Για να βγάλει γκόμενα με την κιθάρα είσαι. Κλασικό του έντεχνου, φωτογραφία με την κιθάρα. Και υδραυλικό που παίζει. Μπα και βγάλω γκόμενα. Παίζει με κιθάρα. Περίμενε. Έχει ιστορία ο Κώστα εδώ, φίλο μα, λέει. Έχει μότο στο, τέτοιο, στο λογαριασμό με του. Με αγωνία περιμένω. Ακόμη και ένας κυνηγός δεν δικαιούται να σκοτώσει ένα πουλί που αναζητά καταφύγιο στην αγκαλιά του. Πάμε ξανά άλλη μια φορά, σε παρακαλώ πολύ. Ακόμη και ένας κυνηγός δεν δικαιούται να σκοτώσει ένα πουλί που αναζητά καταφύγιο στην αγκαλιά του. Μπράβο. Ποιος το γράψε, ο υδραυλικός? Ο υδραυλικός. Με τέτοια αλλάζει βρίζες. Κάτσε εσύ και λέγει ο Μούντι και ο Μούντι. Περίμενε. Και να σπρώχνει τα κομμενάκια σύμβουλοι. Είπα πριν Μπαρδανίδης, τώρα καταλαβαίνω, πρώτος κοινός φίλος ποιος. Με σένα. Κιθάρα. Με σένα. Με μένα. Κιθάρα. Ποίηματα. Ο δικός σου, ο Σίλβερ. Όχι. Εάντε πέρα. Παοξής. Ο Σίφης. Παοξής. Ο Σίφης. Άκησε Σακισλόγλου. Ποίηματα, κιθάρες, έντεχνο αυτά, Σακισλόγλου, παντού μπροστά μας τον βλέπουμε. Εντεχνίλα του κερατά. Άκου υδραυλική ένα δικό μου. Το κράτος δεν είναι τίποτα. Εμείς είμαστε τα πάντα. Λοιπόν, στις ταινίες του Woody Allen. Δασκαλάκης. Ο Δασκαλάκης θα έπεφτε, ρε φίλε. Στις ταινίες του Woody Allen. Στις ταινίες του Woody Allen. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ήχος, περιφερειακός ήχος, πάρα πολύ. Το έχει παρατηρήσει. Δηλαδή εκεί που μιλάω, φεύγει, συζητάμε με την ταινία. Ναι, ναι. Ακούγεται αυτό το χράτσι-χράτσι, ας πούμε, τη σελίδα. Κίνησε ο δρόμος, όλο αυτό πάρα πολύ έντονα. Στην ταινία του Woody Allen, παρατήρησε το. Και χθες ακόμα στην ταινία, ρε παιδί μου, είναι χαρακτηριστικό. Όταν εξωτερικά τα γυρίσματα. Όχι, και εσωτερικά ακόμα, ρε φίλε. Ακόμα ο ήχος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, ακούγεται πώς θα σου πω, ρε παιδί. Μπορεί να ακούγεται η σταγόνα τη Βρύση. Εκεί που είναι στο διαμέρισμα μέσα με την Diane Keaton. Τι είπα, με την Diane Keaton. Με την οποία και τώρα που είναι 80 ετών. Από την κουρτίνα. Χρούτσου, έτσι πήγε. Δηλαδή, προτιμώ, αν μου πει μια 25 να κάνω σεξ μαζί τη ή να βγω για καφέ με Νταγιάν Κίτον, που το νομίζω τώρα είναι 70, γίνεται 75, πόσο είναι. Νεκρός ή ζωντανός! Για καφέ με Νταγιάν Κίτον. Γυναικάρα. Γυναικάρα. Παπ, μη λες τίποτα. 80. Τα έκανε σαλάτα. Θα πεις για άλλη μια φορά, ναι. Ακόμα μια πατάτα. τώρα μας τρύποξες. Τώρα μας έκανες. Τι είπε, Σωτήρη? Ακόμη και οι κριτικοί τρέμουνε μπροστά στις μαντινάδες του Τζαλτίδη. Λέει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης και εμείς πάμε στην επόμενη γραμμή. Είπε ορακή τρία. Καλημέρα. 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 Θωμάς Τόντον. Γεια σου, ρε Τόντον. Ο παδός του Ηρακλή και της Έλευση. Θα κάνω μια ερώτηση. Οι οπαδοί του Ηρακλή μιλάνε για όλα τα άλλα εξωτερικά τον Ηρακλή. Τι είπες, Θωμά? Θα μιλήσω και για Ηρακλή σήμερα. Λοιπόν, άντε. Αυτή η ομάδα που θα πάρει το Nations League τώρα να παίξει σε όμιλο. Δεν ξέρει κανείς, φίλε. Πάει κατευθείαν στους τελικούς. Πάει κατευθείαν, αλλά έχει κληρωθεί και σε έναν όμιλο. Ναι, σωστά. Νομίζω ότι δεν θα παίξει. Νομίζεις. Απάντησες σίγουρα. Δηλαδή πιο φωτεινό μυαλό σκέφτηκε αυτό το πράγμα να κάνουν τα μάτς τώρα. Ενώ τα άλλα γίνονται μετά. Τα άλλα τελειώνουν οι όμιλοι. Μου φαίνεται και μετά γίνονται τα άλλα. Γιατί έχει άλλα δύο γκρουπ δυναμικότητας. Κάτσε ρε, έχει πέρα το οικονομικό, τα 10 εκατομμύρια ευρώ, 1300 πόσα είναι, η ομάδα που θα είναι νικήτρια από τα ζευγάρια αυτά, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Θέλει και ένα bonus πλασάρτη σε όμιλο πιο καλά. Πρέπει, θα πάει οπωσδήποτε στους τελικούς. Και, θα είναι και επικεφαλής ομίλου. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι αλλά άμα συμμετέχει και αλλιώς σε όμιλο. Αλλιώς δεν είσαι, εντάξει, τι παίζουν μόνο. Τι είναι, σύλλογος. Για το όνομα. Γιατί έχουν ξεκινήσει όμιλοι. Εμείς έχουμε παίξει ήδη ένα μάτς. Δεν θα παίξει η ομάδα. Κάτι γιατί δεν παίζει. Πώς δεν έχει παίξει ήδη εσύ. Η Αγγλία δεν έπαιξε μάτς. Σπάζω κεφαλιά. Έπαιξε. Ναι. Πώς θα πω και μετά. Φτάσανε εδώ.
Τέλος, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Που ξεκινάει μια ομάδα μετά από σύντομα, μετά ξανασυμμετέχει στο πρωτάθλημα. Μα ακριβώς γίνονται... επειδή πήγε πολύ καλά στον όμιλο. Πήγε το κράτο και παίξει τέταρτη αγωνιστική πρωτομάτσα, α πούμε. Ωραία, για πάμε Θωμά και το άλλο γιατί περιμένει και φίλο. Το άλλο με τον Βόλο, παιδιά. Όλη η δισογραφία είναι στον Βόλο τώρα. Αλλά ποιο είναι το κακό. Επειδή ακούω και ραδιόφωνα από κάτω, επειδή τυχαίνει να είμαι κάτω κάποιε μέρε. Δεν έχουν ρεπορτάζ, έχουν. Να πω ένα ραδιόφωνο, επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Ο Sport FM. Ο Λίμπερο είναι εδώ, δεν είναι άλλο ραδιόφωνο. Ναι, αυτό είναι. Δεν έχει. Όταν κάνουν εκπομπή από Βόλο, αναφέρονται μόνο στον Ολυμπιακό Βόλο και την νίκη Βόλου. Αυτή η ομάδα δεν έχουν ούτε καν ρεπόρτερ, α πούμε. Καλά, δεν έχουν, εντάξει, και λογικό. Υπάρχει λόγο που γίνεται αυτό. Όλοι οι ρεπόρτερ εκεί έχουν κηρύξει εμπάργκο. Ναι, γιατί του φέρεται άσχημα, μιλάει, βρίζει, κάνει ράνι, του έχει διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι πώ να βγει η είδηση. Και δεν βγαίνει και το ξέρει το μάθα αυτό. Όταν έπαιξε ο Άρης ένα φιλικό, έπαιξε τώρα στο τέλος ένα φιλικό Άρης στο... με αυτό, ναι, που πήγατε που ανέβηκα. Ναι. Μπράβο, για φιλανθρωπικό σκοπό ένα... Μπράβο, ναι, 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 ναι. Και ψάχναμε ένα παιδί από το Βόλο να μας κάνει τη μετάδοση. Ναι, δεν έχει, έχουν πάρκο. Ναι, και μας είπανε, πήραμε 3-4 και μας είπαν παιδιά δεν πάμε σε αυτούς, ναι. Διότι έχουμε θέματα με τον Μπέο, μας βρίζει, μας κάνει, μας δράνει. Και δεν πάμε λίγο στα παιχνίδια. Εσείς 0-1 είχατε κερδίσει. 0-2. 0-2, ναι. Ξέρεις που τους βάλω πίσω μου σε εκείνο το μάτσο. Ο Ηρακλής έχασε από όλους και κέρδισε μόνο αυτόν. Μόνο τον Βόλο και εδώ και εκεί. Ωραία. Αυτό είναι στατιστικά ότι η πόλη δεν έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Οπότε άνετα αυτή η ομάδα μπορεί να πάει σε άλλη πόλη. Βρε, εδώ έχουν απέναντι γράφει το εξή. Μία πόλη, μία ομάδα. Νου που σου. Κάτσε καλά. Ωραία, έγινε Θωμά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, ο Μπέος δεν λέγατε ότι είναι με τον Ιβάν. Τελευταία γραμμή για τον Μισάωρο. Μην καλείτε άλλη για τον Μισάωρο. Πάμε, φίλε. Καλά, δεν μπορέσατε, δεν μπόρεσε ο Ιβάν να σας κάνει να μιλήσει, ρε. Να σας κρατήσει και τα λοιπά. Ωραία. Και θα σας το κάνει μέσω Μπέου. Πάμε, γραμμή καλημέρα και το σχολιάζουμε αυτό. Πάμε. Τι, γιατί δεν απαντάς. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, ρε, φίλε, πάμε. Πάμε. Όταν είναι για Ηρακλή, το γυρίζει. Ναι, φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, να σας ακούμε. Ναι, όνομα και ομάδα, πάμε. Α, θέλει και αυτό. Ναι, φίλε! Νονέ είμαι εσύ, είσαι! Ποιος θα είναι, όντως, τόσο χάλια και τόσο κοιμισμένος εσύ, όντως! Όντως, πραγματικά! Βλάκες εγώ που ρώτησα! Είμαι βλάκες! Ειλικρινά υποστηρίζεις καμιά ομάδα που να έχει να πάρει τίτλο τα τελευταία 5 χρόνια? Τα τελευταία 5 χρόνια? Ναι. Τελευταία 5 χρόνια. Ελληνική και ξένη? Γενικά, οτιδήποτε. United. Europa League. Α, ναι. Α, ναι. Το, ναι, το δικό μου Άγιαξ. Α, ναι, γιατί. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, α, το ξέχασα αυτό. Συγγνώμη, ρε φίλε, μη βά. Τέλος πάντων, και το χρέο στο γερό παντού. Στο οποίο έκανε Κλαρίνο, έκανε Κουφογιάνγκο. Κουφογιάνγκο, Σαλέα, όλοι μαζί ήταν. Ωχ, χλάει πλήρω στην τώρα, ανοίξαν πάλι. Και από το Σιερού και όλα. Πάντων, αυτό ο παίκτη. Πετρολούκα Χαρτιά, όλοι μαζί. Ποιο. Ναι, ο Ροντρίγκο. Παίζει και αριστερό μπακ. Ροντρίγκο. Παιδιά, ποιο Ροντρίγκο, δεν κατάλαβα για ποιον μιλάμε. Ποιο Ροντρίγκο, ρε. Δεν άκουσα, ποιο Ροντρίγκο. Το δεξί μπακ, βρε, που πήραμε, βρε. Α, πήρω πάω και αυτό που είδαμε την Πόρτο και Ισπανιόλ και τέτοια. Ναι, ο κορυφαίος μπακ, λέει, του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο οποίος παίζει στην Άβες. Ναι, στην Άβες. Ρε φίλε... άμα είναι αυτός ο κορυφαίος, ρε φίλε, αυτός παίζει στην Μπενφίκα και στην Πόρτο, τι είναι? Ρομπέρτο Κάρλο το χαρακτηρίζουν από εκεί. Σαν θέση άλλο, ρε φίλε. Συγγνώμη. Μπορεί να είσαι τώρα φέτος ο Ηρακλής υπερπεκτούρα αριστερό μπακ. Λένε ότι όργωνε πέρυσι την Άβες. Ωραία. Και δεν θα το πάρει λοιπόν η Πόρτο και η Μπενφίκα και τον αφήνουν να έρθει στο Πάο. Χώθηκε ο. Μαλακία είπε. Χώθηκε ο Πάο ο Βαλκάνιος Νταΐς και τον πήρε. Ο Βαλκάνιος Νταΐς. Ο Βαλκάνιος Νταΐς. Arsenal, ωραία τα είπες, no name. Ο τουρίστας στέλνει μήνυμα μετά πολύ καιρό και ρωτάει. Ροντρίγκο. Φέτος λέμε να μην πάμε Σίμι, αλλά Χάλκι. Αν θυμάμαι καλά, έχεις πάει Μάριε. Καλά δεν είναι. 60 και σήμερα για την Ισάρα. Λοιπόν, πρώτον, Χάλκι δεν έχω πάει. Έχω πάει Νήσυρο. Τραβαλήξει τη σχολή. Και θέλω να το κάνω πακέτο Νήσυρο Χάλκι. Νήσυρο πήγα για 6 ώρες. Νησάρα είναι η Χάλκη. Δεν χρειάζεται να πάω. Έχω δει πολύ πράγμα. Είναι Νησάρα. Κάν το πακέτο με Νήσυρο. Μην μείνεις μόνο Χάλκη. Δεν υπάρχει. Με μπουρδες κάνεις τακτικά. Δικό σου πανηγύρι. Τρελάθηκες, μαστούρωσες, σε χάλασε η γύρι. Γύρι, γύρι, ο γύρος. Όχι γύρι. Συγγνώμη, είναι καλά. Πολύ γρήγορα τα κάνω. Πολύ γρήγορα τα βγάζω. Κάποιος τα στέλνει τώρα. Τα σκέφτεται. Μπορώ πολλά να σου πω τέτοια. Είμαι πολύ καλό αυτό, Μαρία. Εξαιρετικό είμαι. Μην ξεχνά, 5 διπλές. Οι αδερφοί Διονυσίου βραδιά αφιέρωμα κάνουνε στον πατέρα τους Στράτο. Αύριο Παρασκευή στο Βεργίνα Θέατρο, πρόσκληση και ποτό για νικητή και συνοδό. 5 διπλές προσκλήσεις, FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Διονυσίου, αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Gold.
Σικέ Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου, Τηλίβερη στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικέ Νεάπολη, Αμπελόκηση, Πολύγνη, Μετέωρα και Κέντρο μπορεί να παραγγείλει μία εκ των προσφορών όπω 2 πίτσε μεγάλε 62 εκατοστά μόνο 9,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα. Μίστερ Γκολ, την ευχαριστούμε που είναι μαζί μα τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πέντε διπλέ σα δίνουμε να πάτε Διονυσίου γιατί με Παπαδόπουλα θα δείτε μόνο πίου. Όμορφες γλυκές ελληνικές ταινίες. Τι μας μένουνε 18-19 λεπτουδάκια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις την μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για το Βεργίνα Θέατρο αύριο Παρασκευή βράδυ, για να απολαύσεις κομμάτια όπως αυτό που ακούμε από Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Κάθε πρόσκληση έχει και ποτό για τον νικητή και τον Παύλα την συνοδό του. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφης Διονυσίου, αποστολή στο 54-526. Το τραγούδι του Παπαδόπουλα είναι αυτό. Το πρωί λέει, ναι. Το πρωί ο Παπαδόπουλας διώχνει τον Βαρέλα και το απόγευμα επικό σποτάκι έχεις κάνει, φίλε. Το έβαλε και ο Ζαγόρας. Το άκουσες? Όχι. Δεν άκουσες? Σε γλέντησε εκείνη τη μέρα. Άντε. Μήπως πρέπει να τον πάρω να τον γλεντήσω σήμερα? Μήπως πρέπει να βάλει το κούτελό του Καναχή εδώ πέρα πάνω? Το Ρόντο. Το Ρόντο έκανε το break. Έκανε το break του Ρόντο. Ένα-δύο του Ρόντο μέσα στο Golden State. Καλαμπούρι του καλαμάρι. Ναι, αλλά έβαλε 47 πόντους ο Κάρι. 123-109. Στο Golden State μέσα. Έκανε break. 1-2. Ο κύριος διευθυντής που είναι μιλώντας για καλαμπούρι. Άσα, σήμερα πέθανε ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Σκοτώθηκε μάλλον ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Το 1993. Ποιος χωρίς το παλικάρι. Μιλώντας για καλαμπούρι, Νίκος Γιατράς, καλαμπούρι με την ΑΕΚ. Τους κάνει πλάκα κάτι. Ο Ταβερνιάρης. Έτσι, ναι. 70-54-2-2 η σειρά Προμηθέας ΑΕΚ. Με λένε Ταβερνιάρη, θα το σηκώσω σαν τον Άρη. Ποιος Λουκαμπάνκι το τώρα. Το κύπελο δοκάρι. Νίκο Γιατρά έχω. Το κύπελο δοκάρι. Πότε παίζουν τώρα στο, στην μεθαύριο, την Παρασκευή. Τώρα. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Αύριο δηλαδή. Αύριο. ΑΕΚ Προμηθέας. Τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Αυτά. Duo, duo. Όσοι θέλετε μπορείτε να καλείτε. 23-10-287-888. Από κινητό 6-9-45-287-888. Ο φίλος ο υδραυλικός που έχει βγει φωτογραφία με την κιθάρα λέει. Τον σκίσαμε τον άνθρωπο, ο Κώστας. Ο Κώστας. Θέλεις λέει να βγάλουμε φωτογραφία με ένα μεγάλο κάβουρα. Ρε, κονομάμε τα υδραυλικά. Αλλιώς θα πεινούσαμε τη μουσική. Σωστό. Σωστό, εννοείται. Εννοείται. Κάθε σωστά. Εννοείται. Λίγοι, σε λίγους έκατσε σχετικά αυτό να βγάλουν λεφτά στην Ελλάδα, ειδικά από μουσική που δεν είναι σκυλάδικο ή λαϊκό. Πολύ λίγοι. Πολύ, πραγματικά Μαρία, πολύ λίγοι. Ολλανδία-Αγγλία σε τελική φάση μεταξύ του έχουν παίξει το 88 και το 96. Μετά έχει ξαναπαίξει. Το 88 στον όμιλο. Ναι, 3-1. Με μπέρδεψε. Ναι, το 88 στον όμιλο ναι. Βάζει και παγκόσμιο. Όχι, όχι, ευρωπαϊκό. Εκεί πέρα θέλουν Ευρώπη. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Και μετά πια λε τι πια. Και το 96 δεν ήταν. Το 96 είναι. Καλαμπούρι που κάνει. Ναι, 4-1. Το 4-1. Με γκασγκό είναι. Το 4-1. Μειώνουν οι Ολλανδοί με τον Κλάιφερτ στο 90, ναι. Τελευταίο λεπτό. Το 88 στο και νομίλο. Πανηγυρίζουν σαν τρελή. Γιατί? Ποιο? Α, γιατί περνάνε με τον γκολ αυτό. Με τον γκολ αυτό περνάνε τη Σκωτία. Η Σκωτία χάσει 2-0 από την Αγγλία. Μένει απ' έξω η Σκωτία. Ναι, με αυτό, ναι. Με τον γκολ αυτό. Ναι. Το 88 ήσασταν ίδια στον όμιλο μαζί. Βρωμόπατη. Η Αγγλία με την Ολλανδία. Μαζί όμιλο. Ναι. Και μετά παίζει με το A. Μαγική εικόνα. Στο νοκάουτ. 3-1 η Ολλανδία, μαγική εικόνα. Η Ολλανδία 3-1. Μαγική εικόνα. Βάζει ο Ρόμψον, ναι. Ναι, ισοφαρίζει ο Μπράιαν Ρόμψον. Μαγική εικόνα το μάτς. Μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα. Στο 0-0 δηλαδή είναι το μάτς για 2-0 η Αγγλία. Μαγική εικόνα. Νωρίς νομίζω το παίρνει μεσημεράκι. Πολύ ντάλα. Και θυμάσαι εκείνο το Euro που ήταν το χαρακτηριστικό που απλώνουν τα πάνω κάτω. Ναι, είχε πολύ πράγμα κάτω. Ήμουνα μοναχό γιος. Πολύ πράγμα. Και έχω γίνει παραγιός. Στο Ιαγού. Αφιλότιμη. Παραγιός του Ολυμπιακού, μόνο ένας έχει γίνει. Καλημερίζουμε Αντώνη. Καλημερίζουμε Αντώνη, τον ακροατή μας, τον Παοκτσή, ευγενέστατος, που πήρε τώρα τηλέφωνο και λέει: παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα. Ναι. Να σας δώσω, λέει, ένα από αυτά που σας αρέσει, λέει, που με ποιος μοιάζει ποιον. Ναι. Λέω: πες το. Δεν ξέρω, λέει, αν το έχετε πει. Look alike. Και τι λέει: ο Ποτσετίνο της Τότανα, λέει, ο Μάκη Γκαγκάτσι. Ναι, δεν το έχετε πει. Λέω, φίλε, μας ακούς κάθε μέρα. Το λέω Μάκη Γκαγκάτσι εδώ και 3 μήνες στο Ποτσετίνο. Αντώνη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο Αντώνης Κασάνδρου. Όχι. Άλλος. Αντώνης Παοκτσής. Το παιδί δεν παίρνω εγώ αέρα και τα λοιπά.
Τα λέμε ο σύνδεσμος λέει εκτός αέρα. Οκ. Άρε καβάλα. Σεβδαλής. Άρε καβάλα πολλάρα. Τι ωραία λέξη ρε φίλε. Σεβδαλής. Τι ωραία λέξη. Σεβδαλής. Και κουρελής τι ωραία λέξη. Μπάστακας. Καλημέρα Ιωάννη. Το Μπάστακας. Καλημέρα παλικάρι μου, να είσαι καλά. Μπαίνεις για Διονυσίου. Ναι, μπαίνει. Συγγνώμη, α! Σε είχα ρωτήσει ένα νομίζω. Αν το λένε Διονυσίου. Αν έχεις καμία συγγένεια με τον γνωστό σκηνοθέτη και μου είχες πει όχι, νομίζω. Γιατί είχες στείλει... υπάρχει τέτοιος σκηνοθέτης. Ναι, ναι, Γιάννης Καλαβριανός, ναι. Ναι. Α, και, και το όνομα, και το όνομα ίδιο. Ναι, και πολύ καλό σκηνοθέτης. Μπορεί να είναι σκηνοθέτης και θέλει να πάει Διονυσίου. Όχι, το είπε, όχι. Για πες την παράσταση χθες. Παιδιά, να πάτε να είναι πάτε. Και σήμερα και αύριο. Τελικά, έμαθες ποιος είναι ο σύζυγος της... Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παράσταση. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. 55 λεπτά ο Τάσος Ιορδανίδης. Δεν ξέρει τι παίζει, εννοείται σε αυτό. Μάκης είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Ο προπονητής. Που είναι η Θάλια Ματίκα, η οποία είναι η σύζυγός του. Έτσι. Πλάκα κανένα. Πώς τον είπες στον γιατρά? Ποιον? Το μικρό του γιατρά, πώς το είπες? Του γιατρά, Νίκος. Μπράβο. Γιατί? Γιατί λέγεται Μάκης. Μάκης. Είναι σίγουρος. Νομίζω ότι είσαι ο Μάκης του Λίμπερο. Είναι σίγουρος. Για το έχω σε αρχείο, Νίκος γιατράς. Και έχω αλλά γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιο. Το είδα σε αρχείο, Νίκος. Λάθος εγώ. Πρέπει να έχει δίκιο. Αν και το είδα σε αρχείο. Πες, λάθος εγώ. Λάθος εγώ. Λάθος εγώ. Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα. Τι ναι. Να κάνω εκεί, ρε παιδιά. Τι να πάω να κάνεις. Ha! Στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Να βρω. Κορυφαίο μαγαζί. Το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ. Άγνωση του ξεκασμού. Τσίφσι και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα τη διάγνωση. Χαιρετίσμα στα παλικάρια. Κάτω τούμπα. Πόσο, Απόλλωνος 18. Ναι, κάτω τούμπα. Το αφήσαμε λιψό. Το αφήσαμε λιψό. Σαν τον γκολ του Ρονάλντο εψέ το πρώτο, το 1-0, από του χρόνου τέλο. Από του χρόνου τέλο. Κανονικά άκυρο είναι. Απαγορεύεται πλέον, άκυρο. Δεν θα επιτρέπεται να μπαίνουν. Μην μιλάς με μελλοντικό χρόνο. 1η Ιουνίου είναι ο κανονισμός. Έπρεπε να κυρωθεί. Ο κανονισμός ισχύει από 1η Ιουνίου. Όχι εσύ. Και το, δεν το ξέρει ο διαιτητής. Όχι. Δηλαδή είναι βλάκα ο Φέλιξ Μπριχ. Ναι. Εσύ έξυπνος. Ναι. Φίλε, οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί το βγάλανε. Ισχύουν από 1η Ιουνίου. Απλά. Συνηθίζεται αυτό το διάστημα να μην έχει μάθει. Είναι η σεζόν τώρα, ρε. Εντάξει, είναι η σεζόν νομίζω. Το πάει με τη σεζόν. Η σεζόν μπορεί μπορεί να, κρατήσω μία, να κρατήσω μία τέτοια επιλογή. Με... Από ό,τι ξέρω όμως, από τη στιγμή που υπάρχει 1η Ιουνίου, ισχύει 1η Ιουνίου. Κατάλαβες. Ισχύει από 1η Ιουνίου, αλλά αν τρέχει η σεζόν, πάει πιο αργά μετά. Ναι, γιατί, είναι, πάει, γιατί η σεζόν, άκου λίγο, άσχετε. Εσύ που ηρωνεύεσαι. Αλλάζει. Μπάμπουρα τη. Άρα γιατί το κάνει μία μπάμπουρα των ραδιοφώνων. Άκουσε με να σου πω κάτι. Άκουσε με. Όπα, όπα, λίγο. Μπάμπουρα των ραδιοφώνων. Άκου λίγο. Τα μούτρα κρέα. Είναι πολύ προσβολή αυτό. Μπάμπουρα, γιατί μπάμπουρα δεν ξέρει τι είσαι. Έτοιμο να τον ορμήξουμε. Σε θεωρεί μπάμπουρα τον ξεφτέλησε. Μπάμπουρα, παιδί μου, πώ να σου το πω τώρα. Τι να σου πω, είναι άστο. Θα έρχεται πάλι με βρουκωμένα ματάκια τον Οκτώβριο εδώ πέρα. Θα λέει τι έφτιαξε την ήττα του στο Χαριλάου στο 1-2. Άρης πάω. Έχω κι εγώ ένα καλό. Έχω κι εγώ ένα καλό για τον Χρήστο. Σαν αυτά τα quiz που έχω βάλει εγώ αγόρι. Να τελειώσω λοιπόν. Δεν θέλω τέτοιο. Όχι για μένα, τίποτα. Γιώργο Ιταλό είναι. Από Γιώργο Ιταλό. Άκου λίγο, άκουσε λίγο. Σ' αγαπάει. Για να μαθαίνει η σεζόν, η αγωνιστική περίοδο μάλλον, ολοκληρώνεται. Πώς είναι ο χρόνος που λέμε 31 Δεκεμβρίου, ναι, 36. Μπράβο, το καλεντάρι. Το καλεντάρι λοιπόν τελειώνει, γι' αυτό σου λέω, ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι. Μέχρι 36 είναι η σεζόν, ναι. 18-19. Ναι. 1η Ιουλίου είναι, ναι. Η σεζόν, ναι. 19-20. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι, ναι. Ίσως να έχει δίκιο ο Μάριος, ναι. Να είναι από 1η Ιουλίου δηλαδή. Δεν νομίζω ο Μπρίχ να μην το ήξερε τώρα αυτό, αν είναι δυνατόν. Οδηγίες παίρνουνε. Τι κολεύαλε, είναι φάουλ, λίγο αριστερά, αρκετά αριστερά από τον άξονα. Αρκετά στη μεγάλη περιοχή. Η αγωνιστική περίοδος. Το εκτελεί ο Ρονάλντο, έχει μπει μέσα στο τείχος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γουίλιαν Καρβάλιο. Αυτό ξανά τέλος. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται στα άκρα. Αυτό δεν κατάλαβα. Κολλητά στο άκρο, γίνεται. Δεν νομίζω στο τείχος δεν μπορεί. Καθόλου. Καθόλου. Ούτε στα άκρα. Λογικά αυτό είχε είναι. Δύο παίκτες λέει. Ναι, ο Γουίλιαν Καρβάλιο και άλλο ένα επινάνε. Σκύβει ο Καρβάλιο και περνάει η μπάλα. Αυτό από του χρόνου τέλος. Γιατί όμως αυτό? Δεν θα επιτρέπεται. Συνήθως οι αλλαγές στους κανονισμούς είναι υπέρ της επιθετικότητας. Ναι, και εγώ το σκέφτομαι. Σε βοηθάει αυτό το πράγμα. Και εγώ το σκέφτομαι. Γι' αυτό, αυτό λέω, ρε φίλε. Ναι. Είναι υπέρ της επιθετικότητας. Το... Δεν σε βοηθάει. Όταν έχει αμυντικό εκεί πέρα, δεν σε βοηθάει. Το αντίθετο είναι. Σου λέει πολλά γκολ βάλανε ο Ρονάλντο και ο Μέση, φτάνει τόσα. Έτσι. Έτσι. Ο Κούις παλιά δηλαδή που τα βάζει χωρί τέτοιο. Ο Φραντζέσκο. Ποιο είναι το πιο απάτη γκολ φάουλ του Κουί. Δανία Ελλάδα.
Σουδανία Ελλάδα. Ο Βάλα είναι φάιλ. Τι βγάζει ο Αργάνη, ε. Ο Τσάρτα, ναι, ωραία. Βγάζει ο Αργάνη. Άντερα εκεί, ναι. Οπό. Δανία, Δανία Αργάνη παίζει εκεί. Δανία Αργάνη παίζει εκεί. Εννοείται. Εννοείται. Ωραία, άντε πάμε στο αυτό είναι. Αυτό να το βρει. Σωτήρι, το έχουμε βάλει αρκετές φορές. Α, το έχω βάλει από. Από σε απίστευτη διασκευή. Από το αθηναϊκό συγκρότημα το. Όχι, εντάξει. Τρελή διασκευή. Τελείως γκαραζοσέρφ. Αυτό είναι ο γιος του Γκρεκού. Το παλικάρι. Ο γιος ο ένας, ναι. Ο γιος ο ένας. Τον βλέπω δικό μας το παλικάρι. Να θυμάμαι τον πατέρα του. Τον βλέπω δικό μας αυτό. Και πάει όλο του φτιάχνει τα μαλλιά. Είμαι με Vans, ναι. Ναι, είμαι με Vans και τέτοια. Μπράβο. Να καλησπερίσω. Συγγνώμη, τι είπα. Να καλημερίσω δύο υπέροχα κοριτσάκια που γνώρισα χθες. Το κοριτσάκι λίγο που ζητώ να μορφώσει, να διαμορφώσει καταλήγω. Κορίτσια. Κορίτσια. Την Νεφέλη και τη Φωτεινή. Νεφέλη και Φωτεινή. Έξω από το θέατρο. Ενήλικα. Πραγματικά. Ναι, το κοριτσάκια ενήλικα εννοεί. Γράφουν σε site. Ωραία. Στα δύο. Δηλαδή, είναι νέα κορίτσια. Άμα το γράφουν, είναι, πολύ, είναι νέα κορίτσια. Δηλαδή, το γράφουν στο site. Δηλαδή, τι, σαν ηλικία. Δεν μπορεί να είναι 15-16. Γιατί δεν μπορεί. Και την έχει βάλει. Α, εντάξει. Εσύ παίρνεις 15 στο site και τα γράφουνε. Mm. Υπάρχουν, ξέρω πάντως που γράφουνε. Α, εντάξει, οκ, sorry. Εγώ όσα ξέρω είναι το μικρότερο που έχω γνωρίσει εγώ όσο πρέπει να είναι 22. Ωραία, στο All About Aris θέλουν να έρθουνε. Να γράψουν τι και να έχουν επαφή. Θα κάνω μια πολιτιστική στήλη. Να έχουν και επαφή τι, με σένα, ποιο, δηλαδή, με, με ποιον θες να έχουν επαφή, με σένα. Δίνεις νικητές σιγά σιγά ρε. Τι, πες για τα κοριτσάκια, μας είπες, γνώρισα δύο κοριτσάκια. Την Εφέλη και. Και τη Φωτεινή. Και. Τα καλημερίζω. Α, αυτό δηλαδή. Είπες δηλαδή, βάλτε αύριο το πρωί να με ακούσετε, θα σας πω καλημέρα. Υπέροχο, όχι καθόλου. Α. Ούτε καθόλου. Υπέροχο attitude, υπέροχο στυλ. Attitude. Και φανταστικά Vans η Φωτεινή, τα οποία λέει. Γεια Σωτήρη. Το Vans τι είναι, με τα Vans. Τα οποία λέει. Τι είναι τα Vans. Υπάρχουν δύο μαγαζιά μόνο που τα έχουν αυτά αυτόν τον τύπο. Στην Αλεξανδρούπολη, στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Άρα φορούσε φανταστικά παπούτσια η Φωτεινή. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, καρό Vans πολύ. Τα βλέπω πρώτη φορά αυτά. Και μου λέει τα από Αθήνα τα παρήγγειλα εγώ. Το μαγαζί υπάρχει λέει, μόνο στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη. Τα Vans ήταν η αφορμή για να πιάσει κουβέντα. Συγγνώμη, ακόμη η κορούλα σου η μεγάλη, η Στέλλα, να είναι γερό κοριτσάκι. Είναι η Στέλλα. Δεν σου ζήτησε Vans. Θα αρχίσουν να σου ζητάει η αγόρι μου. Θα την ψηλιαστεί εκεί. Εκεί φίλε, μην περιμένει διαφήμιση τίποτα. Εντάξει φίλε. Στα Vans. Για τα παιδιά μου τι θέλουν. Μπράβο. Και Vans και Caravans. Κατάλαβες το τελείωμα ότι θέλουν έτσι. 5 μήνες ως λάμπες. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς. Πάμε στους νικητές. Να κάνεις παιδιά κι εσύ. Ένας μήνας για κάθε παιδί. Τακ, τακ, τακ. Στα 4 είμαστε. Και ένα μήνα για την Κατερίνα, 5. Πάρε κι άλλα 5, 10. Α, που λένε μου. Χρήστο κι όσοι έχουμε. Κατάκοπος αναχώρησε. Ωραία, πόσο κάνουν τα Vans δηλαδή. Ένα ζευγάρι, πούμε. Τα πιο φθηνά 60. Έτσι όπως τα περιγράφατε, εγώ νομίζω ότι κάνουν 600. Φίλε, έχετε δει τι παπούτσι κυκλοφορεί. Ένα απλό πάνινο είναι. Το πιο έχετε, απλό έχετε δει τι παπούτσι κυκλοφορεί. Χιλιάρικο και τέτοια πλέον. Κάτι μου λέτε, το ξέρω, ρε φίλε. Ωραία. Την ειτζερίστηκα. Αμερικάνικο streetwear ντύσιμο, skate, skate. Τα Vans τα έχουμε να τα αλλάζουμε καλά. Πάμε γραμμή, γιατί είμαστε σε όριο χρόνου. Πάμε, καλημέρα, φίλε. Ναι, όριο χρόνου, να μια ερώτηση. Πιο δυνατά, Θουβού, πιο δυνατά λίγο. Έλα, ναι. Ναι. Το Dangerous Minds λε. Τι? Το Dangerous Minds λέω, λε, στο μαγαζί. Μπράβο ρε σκύλε, δεν το είπα για να... Μπράβο, υποκλίνομαι ρε εσύ, Danger Mind, μπράβο, πού το ήξερες, πώς το ήξερες. Γιατί έχω παρεδώσει με εκεί πάνω γι' αυτό. Μπράβο, υπάρχει μόνο Αλεξανδρούπολη και Αθήνα. Δηλαδή, αν είσαι Θεσσαλονίκη... Τώρα έγινε Αθήνα, ένα χρόνο. Έγινε Αθήνα. Α, ήτανε πρώτα Αλεξανδρούπολη. Ναι, χρόνια, χρόνια. Δεν το ήξερα εγώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ντρέπετε Θεσσαλονίκη, έτσι. Πρέπει να ντρέπετε. Είναι σε φάση device one Θεσσαλονίκη. Παιδιά, πιο ψαγμένα πράγματα. Παιδιά, υπάρχει ίντερνετ πλέον. Ναι. Ναι, ναι. Μπαίνεις στο ίντερνετ και ψωνίζεις από την Κίνα, όχι από την Αλεξανδρούπολη. Πάμε λίγο δυνατά σήμερα, Ολλανδία-Αγγλία 0-2. Α, συγγνώμη Θουβού, ξέρεις ναι. Ο νικητής τι απολαμβάνει ας πούμε να καταλάβει. Πάει στο Euro. Δεν ξέρω. Πάει στο Euro. Αλήθεια, πάει στο Euro κατευθείαν. Κατευθείαν στο Euro, επικεφαλής ομίλου, η Ομοσπονδία παίρνει 1.300 εκατομμύρια ευρώ. Με λεφτά πάει, παιδιά, με λεφτά. Γιατί και οι άλλοι παίρνουν προκριματικά. Mm. Αλλά εντάξει, τώρα μάλλον αυτό είναι πιο πολλά. Ωραία, η Αγγλία, πες ότι το παίρνει η Αγγλία, ας πούμε. Θα ναι. Παίξει προκριματικά μετά ξανά όπως η Ελλάδα. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Αυτό τέλος. Γιατί ο άλλος λέει όχι, παίζει. Αυτό. Όχι, όχι, πάει κατευθείαν νικητής τέλος. Ωραία. Πάει όμιλο. 10 παρατέρτο σήμερα. Ναι, την ναι. Κυριακή είναι ο τελικός, ο μεγάλος το βράδυ. Το απόγευμα μικρός τελικός. Θα θέλω να είναι Πορτογαλία-Αγγλία 1-0-4 Κι εγώ.
Και εγώ με αυτό. Αλλά είναι και οι Ολλανδοί φέτος, τώρα είναι το φεγγάρι. Η Ολλανδία είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ναι, ναι, ναι. Σε πολύ καλό φεγγάρι. Πέντε νικητές. Ευχαριστούμε, Θουβού. Να σε καλά, Θουβού. Πέντε νικητές. Πασχαλίδης Θεόδωρος. Η Αναστασία, το επίθετό της θα το βρούμε. Αγιομαμίτης Γιάννης, Μανώλης Σαμούκας και Καλαβριανός Ιωάννης. Κερδίζουν τις πέντε διπλές για το καζίνο. Αύριο θα πάτε. Παιδιά, όχι σήμερα, αύριο είναι να προσοχή πάτε. Προσοχή λιγάκι, μέχρι 9 και 4 αργότερο να είστε εκεί. Ναι, για να πάρετε τις προσκλήσεις να πείτε μέσα. Έτσι, γιατί μπορεί μετά να ακυρωθούν οι προσκλήσεις. Αύριο θα έχουμε κι άλλες. Αν δίνουμε και άλλες. Θα δώσουμε και αύριο, ναι. Θα δώσουμε για Σάββατο. Για αύριο πάλι. Για αύριο πάλι, για Παρασκευή. Εντάξει. Παιδιά, για αύριο, δεν ξέρω το κυνηγάμε, για Άρκης την Πρωτοψάλτη, που είναι το Σάββατο στο Θέατρο Δάσους, και θα δίνουμε σίγουρα προσκλήσεις για μια λαϊβάρα αύριο βράδυ, leftover bullets στο Eggball. Τους λατρεύω. Μπαντάρα. Στο Θέατρο Δάσους, αφού αναβλήθηκε. Η Άρκης της, το χθεσινό, πήγε η Πρωτοψάλτη το Σάββατο. Αφού αναβλήθηκε του Σαββάτου λόγω βροχής το άλλο το event. Οι Χαΐνες αναβλήθηκαν. Είναι, αλλά θα πάνε Σεπτέμβριο. Ναι. Η Άλκης της θα παίξει το Σάββατο. Στην ανακοίνωση αυτή λέει και του Σαββάτου αναβολή. Κάτσε μήπως το διάβασα λάθος. Όχι μάτια μου. Η Άλκης θα παίξει το Σάββατο κανονικά θα γίνει. Έγινε αυτό από χθες το μεσημέρι γνωστό. Καθώς και το Σάββατο 8 Ιουνίου. Α, στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Ναι, βέβαια. Μεταφέρει. Και Άλκης... ξέρουμε ότι στην Ξάνθη το Σάββατο θα έχει βροχή. Η Άλκης τη κανονικά. Τι λέει πίτσα Κρίς. Παπαδόπουλα στείλε δύο κολμιτέρ πίτσα όμουν Κρίς. Ο δικός θα είναι. Τον ανέφερε πριν. Ποιο είναι το 500άρικο από τον Σάλπι. Α, Χριστόφορε, ναι. Και τώρα με το 500άρικο άρχισε να παραγγέλνει πίτσες. Ρε Σάλπι, ειλικρινά, αν πάρει ποτέ τα λεφτά από τον Ζήση, τον παρολίγο φόρτη Εβερτον. Το θυμάσαι, Χρήστο. Είναι σαν το καλύτερο. Ήθελα να τον πάει ο Κένταλ στην Εβερτον. Είναι σαν το κορυφαίο μπακ που πήρε τώρα ο Πάοκ. Ο Πάοκ. Δώσε ένα 500άρικο στον Χριστόφορο, τουλάχιστον ρε. Τουλάχιστον ρε Σάλπι, δηλαδή στο λέω σαν άνθρωπο ειλικρινά. Πέρα την πλάκα σοβαρά. Λοιπόν, αυτά. Εγώ πάω πάντω, σου παίρνω τα πολλά λεφτά. Πάω στο πιπερόν να χτυπήσω κανένα σεμνό ταπεινό φαγητάκι. Και τι αυτή, να κάνω. Και αυτή τέτοια. Η προμηθεία. Χθες μπιφτεκάκια στη σχάρα με ριζάκι στεγνό. Αυτά έφαγα. Πιπερόν. Γεωργίου Παπανδρέου 25 πρώην Ανθέων. Διλιβεριά 2310-868-868. Σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και μέχρι το κέντρο, στην νοητή γραμμή που συνδέει Λευκό Πύργο. Λέμε τώρα Λευκό. Μέχρι το Συντριβάνι. Να τη διασκευάρα. Αυτή είναι. Από ποιους είναι κόλλησα ρε Χρήστο. Το κιόλας συλλογή. Μπράβο. His Majesty the King of Spain. Μπράβο. Οι Αθηναίοι, ναι. Κάτσε καλά διασκευή. Έτσι κλείνουμε. Διονυσιο Σερφάτα να πούμε. Ξέρω εγώ να πούμε.